Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Με το σήμα κατά τεθέν της εκπομπής. Τα χράτς χρούτς. Σας υποδεχόμαστε στην καινούρια ημέρα. Σήμερα μοναχή ήταν να έχουμε παρέα, αλλά θα βαδίσουμε το δύσβατο μονοπάτι του πρωινού ξυπνήματος. Σόλο που και που χρειάζεται και λίγο μοναξιά. Έχω το μικροφωνάκι μου έτσι κι αλλιώς, τα χράτς χρούτς. Θα με κάνουνε παρεούλα. Και δεν πτώμε θα με τίποτε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αμπράβο, ποιος, Αμπράμοβιτς. Λοιπόν, να σου πω, Άννα Μπράβο, εδώ, έλα Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι στην Καβάλα και έχω εδώ τη Φανιντέ, τη σκυλίτσα μου, που την έχω φέρει από τη Γουαδελούπη. Τη θάλασσα από πού την έχεις? Τη θάλασσα την έχω αριστερά στην Καβάλα. Τι λες, εδώ δεξιά, ναι, πηγαίνοντας προς την Καβάλα. Εγώ πιστεύω... κοιτάω προς την Ηρακλίτσα, δεν κοιτάω προς τις Καμάρες. Και το μεταξύ ψάχνω εδώ με τη Φανιντέ, έχουμε κάνει όλη την Καβάλα. Αυτή την οδό Μοχάμεντ Άλι δεν τη βρίσκω. Μάλιστα. Και ρωτάω εδώ έναν άνθρωπο και του λέω, υπάρχει οδός Μοχάμεντ Άλι και μου λέει ο άνθρωπος, τι υπάρχει εδώ, άνθρωπε μου, άγαλμα. Άγαλμα πάνω στην Παναγία. Βέβαια. Το άγαλμα πάνω στην Παναγία, μου λέει εδώ ο Καβαλιώτης. Πού τη βρήκε εσύ, Μοχάμεντ Άλι, την οδό? Μήπως ήταν φωτομοντάζ? Όχι, είναι στα πλάγια, είναι στα πλάγια εκεί τη πλατεία. Είναι, άκου τι σου λέει ο Μπάμπης. Είναι στα πλάγια εκεί τη πλατεία. Πού είναι αυτή που ανεβαίνει πάνω στο άγαλμα? Ναι, ανεβαίνει, αλλά στα κάθετη υπάρχει μια κάθετη, ένα στενάκι που είναι με μεταλλί η οδός. Με μέταλλι, μπράβο. Ναι, γιατί ναι, του είπα Μοχάμεντ Άλι και μπερδεύτηκε. Με μέταλλι υπάρχει. Και εγώ του είπα Μοχάμεντ, κατάλαβε και μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Το ένα και ταυτό είναι. Μοχάμεντ Άλι είναι. Είσαι τα μουσουλμανικά. Η Φανιντέ πάντως άκουγε τραγούδια σου στο ραδιοφωνό. Και γιατί εδώ ένας σταθμός εδώ στην Καβάλα παίζει τραγούδια σου, Μπάμπη. Ναι. Άκουγε τραγούδια και κουνούσε την ουρά της η Φανιντέ. Τα σκυλιά συνεννοούνται με τα σκυλιά. Φίλε, άμα κλειόταν Eurovision για σκυλιά, θα έπαιρνε πρώτο. Αλλά δεν σε ψηφίζει, δεν κάνουν δημοσίευμα για ανθρώπου. Έτσι δεν κάνουν. Με σκυλιά, με γατιά, με πρόβατα. Θα είμαστε πρώτοι. Πρόβατα, ειδικά τα πρόβατα θα κουλούσαν την ουρά τους. Έτσι, μάλιστα. Τι κάνεις στην Καβάλα? Στην Καβάλα είναι ωραία, φίλε. Το ξέρω. Και σαν στην Καβάλα δεν μυρίζει και πίνεις καφέ να πούμε και δεν μυρίζει περίεργα. Γιατί που μυρίζει περίεργα? Στη Θεσσαλονίκη. Α, θα σε κόψω. Ήμουνα στον τεπό. Ήμουνα στον τεπό στις προάλλες και πάω να πιω καφέ. Στη Σοφούλη, εκεί που σου λέω. 6 και 10 ποιον βρήκες ξύπνιο να το ρωτήσεις? Εδώ ρε, είναι όλοι ψήφιες στην Καβάλα. Στην Παναγία. Εδώ δεν είναι χαλαρά. Εδώ δεν είναι χαλαρά όπως εσείς να ανοίγετε 10 η ώρα τα μαγαζά. Και να σας φταίει το Αθηνό κεντρικό κράτος. Μας φταίει, ναι, δεν κάτι, θα σε κόψω. Να ανοίγετε τα μαγαζά πιο νωρίς, ναι, ρε φίλε. Και πιο αργά θα τα ανοίγουμε, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Γεια σου. Εγώ ήθελα να πάρω δύο δαχτυλίδια δώρο σε μια κοπέλα. Ναι. Πάω 9 η ώρα στην Αγία Σοφία, κλειστά. Λέω, ναι, έχασε 200 ευρώ, του λέω του αλληλού. Έτσι. Ο διπλανός ήταν ανοιχτός. Γιατί στην Αθήνα τι ώρα ανοίγουν τα μαγαζά? Στο μοναστηράκι ανοίγουν από τις 7 το πρωί. Μας μόλις στο μοναστηράκι τώρα και εσύ να τι πάρεις, τσολιαδάκια. Πλάκα με κάνεις, τα μαγαζιά σου λένε. Στο μοναστηράκι έχει και δαχτυλίδια, δεν είναι τα πλάκα. Καλά πάνε πάρει εσύ δαχτυλίδια το μοναστηράκι. Έχει και χρυσορυχία εκεί. Και άμα δεν φύγει η κοπέλα κατευθείαν τη πίσω του, σε πήρε από το μοναστηράκι. Άσε ρε, εδώ τα καλά τα μαγαζιά. Έλα τώρα βρε, ανοίγεται 10 η ώρα τα μαγαζιά και θα στέει η Αθήνα. Έλα τώρα βρε. Τον έκοψα. Φυσικά και μας στέει η Αθήνα, δεν κατάλαβα. Άκου και τώρα πρέπει να με τσατίσει. Και 11, ανοίγουν και 12 οι άνθρωποι να κοιμούνται. Κατάλαβα. Γενικότερα, να μην ξυπνάει κανείς και να μην ξεκινάει τίποτα σε 6 ώρα. Μπας και αλλάξουμε ώρα, όχι τίποτα άλλο. Εκεί σου πει ότι κάει η ζωή, να προσαρμόζεται. Λόγον επειδή 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και σελίδουλα ιντερνετική, το λόγο επειδή σας περιμένει να σας υποδεχθεί. Καλημέρα. Πε μου τι έκανε ο Αντετοκούμπο με τους Μιλγουόκι. Έχασε 120-102. Τώρα η σειρά πόσο είναι? Είναι στο 2-2 και πάμε την πέμπτη ξημερώματα στο Μιλγουόκι. Για το... 4-2 τελικό. Ποιος? Η Μιλγουόκι θα κερδίσει. Δύσκολα το βλέπω. Έλα τώρα, δύσκολα. Τώρα με το Τορόντο. Έλα τώρα, είχες χτες εκεί το Τορόντο και σε έκανε, έτσι, έκανε προπαγάνδα. Το Τορόντο, καταρχήν εγώ στο Τορόντο, ναι, έχω φίλες, ναι, τη Δέσποινα που η μάνα της είναι Ιταλίδα και ο πατέρας της Γερμανός. Ναι. Και Γερμανός, τι είπα εγώ. Η μάνα της είναι Ιταλίδα και ο πατέρας είναι Έλληνας. Ναι, Έλληνας ο μπαμπάς. Ναι. Δέσποινα τη λένε. Ο μπαμπάς σας. Έλληνας ο μπαμπάς. Έλληνας είναι ο μπαμπάς σας.
Έτσι, Έλληνας ο μπαμπάς της. Μάλιστα. Ιταλή είναι η μαμά της. Το Τρόντο. Και ξέρεις τι μου είπε. Τι σου είπε. Εδώ το Τρόντο κοιμάται όρθιο. Δεν περνάει. Ο Αντετοκούμπο θα περάσει. Μάλιστα, για να δούμε, για να δούμε. Πάντως, η Μιλγουόκη σήμερα, η Bucks δεν ήταν καθόλου καλή. Χάσαν ίσως την ευκαιρία την Δευτέρα τα ξημερώματα σε εκείνο το συγκλονιστικό παιχνίδι των δύο παρατάσεων. Να πάρουν το παιχνίδι, να κάνουν το 3-0 και ουσιαστικά να τελειώνουν την υπόθεση πρόκριση. Και πλέον βάλανε δύσκολο στους εαυτούς τους. Με πολύ σκληρή άμυνα και πιεστική πάνω στον Γιάννη και τους υπόλοιπους των Ελαφιών να είναι σε πάρα πολύ κακή μέρα. Μόνο με τον Μίτλερ, τον οποίο ήταν και πρώτος σκόρερ, να σκοράρει 30 πόντους και να προσπαθεί να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Όλοι οι άλλοι σπάσανε τα καλάθια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπρόκτον, αν και ξεκίνησε το μάτς και μόλις 4 πόντους, έβαζε τίποτα. Ο Μπλέτσοου και αυτός πολύ ρηχά νερά και γενικότερα δεν κάνει καθόλου καλές εμφανίσεις στα play-off. Μοιραία λοιπόν ήρθε η ήττα από τους Raptors, οι οποίοι είχαν, έτσι το λένε, σε μια περίεργη κατάσταση. Ο Λίγον τίσαν τραυματία κάπως, 19 πόντους έβαλε, παρόλα αυτά δεν δυσκολεύτηκαν και πήραν μια πολύ άνετη νίκη. Πηγαίνουν με αναπτερωμένο το ηθικό στο Milwaukee την Πέμπτη το βράδυ, όπου δεν ξέρω, το σκεφτόμαστε εδώ, μήπως αλλά είχαμε άλλες προοπτικές, ότι ενδεχομένως αν κάνανε σήμερα οι Bucks το 3-1, ερχόμασταν εδώ για να δούμε την οριστικοποίηση της πρόκρισης. Για το 4-1 ερχόμασταν να κάναμε εκπομπή 3:30 το πρωί, συνοδευτικό προς το παιχνίδι, και με δικιά μας περιγραφή και με κόσμο στο στούντιο και με τηλέφωνα και με και με και με. Ίσως όμως να το κάνουμε και πάλι, ανεξαρτήτως δηλαδή το αποτελέσματος, ως ένα crash test για το τι μπορεί να επακολουθήσει στους τελικούς, αν έχουμε διάθεση και αν υπάρχει χρόνος και κινητικότητα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Μπαμπίνο, καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται, είμαστε τεταρτούλα σήμερα. Μετράς αντίστροφα από τώρα. Πάντα περνάει Τετάρτη, έχει την Παρασκευή, να ξέρεις. Έτσι. Την Πέμπτη τη βγάζω το χάρτη. Γιατί δουλεύεις πολύ την Πέμπτη. Μάλλον έχεις τροπολογία μακριά. Όχι, γιατί Πέμπτη έχω τόσο ψυχολογία που την παίρνω παραμάτωμα. Εντάξει. Έτσι, είσαι παίχτης ψυχολογίας. Καθαρά. Ναι, ναι. Λοιπόν, χάσανε οι Bucks, έτσι. Χάσανε και πολύ άνετα και με κακή εμφάνιση κιόλας. Εντάξει, έτσι. Όταν κοίταξε, αυτή είναι η μαγεία του μπάσκετ, στα play-off, που έχεις να αντιμετωπίσεις πολλές φορές έναν αντίπαλο, θα έχεις και κακές μέρες. Καλά, σίγουρα, ναι. Και θα είναι και αμφίροπη η σειρά. Ναι, εκτός αν η διαφορά είναι τεράστια, έτσι. Τεράστια. Για να φτάσει και δύο εκεί, δεν είναι τεράστια διαφορά. Βέβαια και στο Warriors Blazers δεν ήταν τεράστια η διαφορά, παρόλα αυτά οι Warriors ως πιο έμπειρη ομάδα και πιο ικανή, με καλύτερες μονάδες και τα πάντα, καθάρισαν όπως έπρεπε το παιχνίδι. Κοίταξε, στα κρίσιμα σημεία, άμα κάνεις αυτά που πρέπει πιο σωστά από τον άλλον, έχεις τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις. Μάλιστα υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο για αυτόν τον τελικό της Δύσης, ότι οι Blazers στο σύνολο των 4 παιχνιδιών είχαν 18 λεπτά παραπάνω το προβάδισμα από τους Warriors. Ηγούνταν δηλαδή στο σκορ, παρόλα αυτά οι Warriors πέρανε την ηγεσία στο παιχνίδι εκεί ακριβώς που έπρεπε και έτσι το καθάρισε. Αυτό σημαίνει να είσαι έμπειρη ομάδα και ομάδα πάνω απ' όλα. Έτσι. Εντάξει, είναι μεγάλο προπονητή. Ναι, είναι μεγάλο προπονητή. Είναι το κύκνιο άσμα της χρονιάς. Είμαστε και σε αναμονή και των δύο τελικών Europa και Champions League. Είναι τα τελευταία παιχνίδια, τα τελευταία τηλεοπτικά θεάματα που έχουμε να παρακολουθήσουμε. Γιατί μετά, όπως συζητάμε, τι θα κάνουμε το υπόλοιπο καλοκαίρι. Δεν έχει τίποτα. Και μετά θα ακούμε τον κόλκα από την προετοιμασία. Κατάλαβες, έκανε αυτό ο Κρέσπο, έκανε το άλλο. Και είναι και μακριά κιόλας. Είναι και μακριά. Η προετοιμασία. Εντάξει, του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει μέσα Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί. Αρχές Ιουλίου θα μαζευτούν, θα κάνουν αράν. Ο Άρης πιο νωρίς, βάλε φιλικά αυτά. Ένας μήνας θα περάσει έτσι. Υπομονή. Καλημέρα σε όλους. Έγινε, φιλιά, τσάω. Γιατί σκεφτόμαστε και αυτά. Έχω την εντύπωση ότι έχει Κοπα Αμερικά. Κάθε χρόνο μπορεί να έχει.
θα είναι και ξημερώματα, θα πέφτει λίγο πάνω στην εκπομπή. Όταν ήταν προπέρυσι που είχαμε δει και εδώ τον τελικό με την Χιλίνα το κατακτά. Το Πέρο ποιος ήταν. Όσο που να φτάσω στο Πέρο που λέει και ο τραγουδιστής. Ο ποιητής μάλλον. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλησπέρα Παμπή. Καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνουμε? Είμαστε πολύ καλά. Σηκωνόμαστε να δούμε NBA, ναι, αν έχεις το Θεό σου. Δηλαδή έχουμε χωροστήσει. Ευτυχώς αλλάζεις θέμα, ναι. Γιατί η μέρα πρέπει να είναι... Πρέπει να πιάσουμε την Βαλεριάδα. Λόγω του Βαρέλα θα πες πολύ, πολύ Βαρελιάδα. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω να σου πω την αλήθεια. Κάνω μια μικρή εκτίμηση. Χθες δεν παρακολούθησα καθόλου τα μέσα. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί πολλές φορές κάνω ένα έτσι ζάπινγκ βραδινό για να πάρω κλίμα. Να δω με τι ασχολούνται ας πούμε, τα ραδιόφωνα για να έχω μια αίσθηση. Αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν θα έχουμε αυτό που είχαμε με Πρίγιοβιτς. Μέσα στη ναι, χρονιά. Για να δύο λεπτομέρειε σε αυτά που έλεγε. Mm. Πρώτον, έχει Copa America φέτος. Έχει, ωραία. Ναι, κάτι... Γιατί το έχει κλείσει το ΕΡΤ. Το έχει βγάλει τα δικαιώματα, έχει πάρει η ΕΡΤ. Μια χαρά. Πότε ξεκινάει, ξέρουμε. Όχι, όχι, ξέρω τι θυμάστε. Γιατί είδα γίνει στην Βραζιλία τώρα μέσα Ιουνίου γίνεται. Μάλιστα. Καλό αυτό. Κάτι να έχουμε να δούμε. Βραζιλία. Ωραία, ωραία. Και ευτυχώς σήμερα να γίνει και ένα καλό να τελειώσει το μαρτύριο της Α2. Φυσιολογικά σήμερα θα τελειώσει. Ναι, δεν νομίζω. Δηλαδή, καλά, εντάξει, τώρα οι αυτοκτονικές τάσεις του Ηρακλή είναι για να γράφονται best seller. Αλλά δεν νομίζω. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Ναι, ναι. Τρίτη φορά στην πηγή, τέταρτη. Δηλαδή θα τελειώσει, ναι, ναι. Που από σήμερα θα τελειώσει. Βέβαια, βέβαια, όπως λέγαμε, θα ανεβεί ο Ηρακλής και δεν θα βρει κατηγορία να αγωνίζεται, δεν θα βρει ομάδες. Εντάξει, είπανε τώρα τα ψάχνουν, από χτίδες ψάχνουν τους νόμους πώς θα σώσουν τον Ολυμπιακό, τάχα να μην πέσει κανένας να μπει στην αναδιάρθρωση. Ναι, γιατί λεγόμενοι βλέπεις ότι ναι, ναι. Από τώρα τα ψάχνουν. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι άντε και βρίσκεται μια μεσοβέζικη λύση και ο Ολυμπιακός παραμένει στην κατηγορία του χρόνου. Τα ίδια, θα έχουμε τα ίδια. Θα ξεκινήσει πρωτάθλημα, θα γίνει πρωτάθλημα, θα. Ναι. Δεν αυτό υπάρχει περίπτωση. Εδώ βλέπεις ότι ο συμπολίτης, ο πρωταθλητής, ο ταμπλούχος κύχνει να ακούγεται για τους οπλίωτες μπασκετμπολίστες που του κοπανάνε όλους μετά τον άλλον. Mm-hmm. Με πέντε παίκτες κατεβαίνουν στο γήπεδο συνέχεια. Σήμερα νομίζω έξι επαγγελματίες έχει ο... δηλαδή βλέπεις σε τι απαξίωση έχει πέσει μόνος. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ναι. Για πάω δηλαδή... Μπράβο, με, ναι. με τα ψέματα κρατήθηκε. Οι Αμερικάνοι φεύγουν, τον πάω ο Κωνσταβίτης βαρέθηκε να του βοηθάει. Με τα ψέματα κρατήθηκαν οι δύο ομάδες, αλλά του χρόνου δεν. Το έχουν πάρει νομίζω απόφαση. Ναι, και ήδη ότι του χρόνου διαλυόμαστε. Χωρίς να είμαι μάτις κακών, αλλά. Όχι, θέλω, αφού και μόνο όλες από φέτος ήταν. Από τα ρεπορτάζ που διαβάζω και την αίσθηση που αποκομίζω είναι ότι. Μα τους παρακαλούσαν από το. Από το Πάσχα έδωσε κάποιος λοφράγκος ο Σαββίδης και τους κράτησε μέσα τα πλοία και την κοπάνησανε πάλι. Και να σου πω και κάτι, άμα δεν μπορείς, ναι, όντως, δεν πάει να είσαι ιστορικό. Ναι, να διαλυθείς, δεν γίνεται. Ο Πρελεμπής χωρίς τον Σαββίδη δεν θα υπήρχε μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Πρελεμπής δηλαδή. Ήρθα για να βοηθήσω 1-2 χρόνια και κάτσα 8, πόσα είναι, 6-8 στην ηγεσία της ομάδας. Η αποξίωση του ελληνικού μπάσκετ δεν ξέρω πώς θα καταφέρανε. Μάλιστα. Θα πας γήπεδο? Φυσιολογικά, ναι. Ωραία, ναι. Ωραία. Σε περιμένουμε αύριο να μας δώσεις έτσι το πανηγυρικό κλίμα και την ανταπόκριση από το Ιβανόφιο στις 7, αν δεν κάνω λάθος. Στις 6. Μάλιστα, έκανα λάθος. Εντάξει, οκ. Έγινε. Φιλιά. Μπασκετική ημέρα. Υπό άλλες συνθήκες θα σχολιόμασταν λίγο παραπάνω με το μπάσκετ. Με ημιτελικούς, με play-off, με. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος απολύτως. Στην παρούσα φάση θα έχουμε αυτή την αναστάτωση με την απόφαση του Ολυμπιακού να μην κατέβει και συνεπώς να υποβιβάζεται στην Α2, αλλά τώρα να αναζητάτε μια λύση, διότι πρωτάθλημα μπάσκετ λίγο χωρίς Ολυμπιακό από την άλλη δεν γίνεται. Play-off σήμερα στις 4 ύφεστος Λίμνου Περιστέρι, στις 6 ΠΑΟΚ Προμηθέας Πατρών, όπως είπαμε ο ΠΑΟΚ θα κατεβεί σχεδόν με το εφηβικό. Και στις 8 Χολαργός ΑΕΚ, ούτε για την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Υπάρχουν εκεί κάτι οδηγίες από τη FIBA, κάτι περιορισμοί σε μεταγραφές, σε ιστορίες. Εντάξει, το κύκνιο άσμα νομίζω βιώνουμε της καλαθόσφαιρας. Το κύκνιο άσμα ίσως να είναι και η παρουσία της Εθνικής τον Αυγούστο-Σεπτέμβρη.
στα γήπεδα της Κίνας το μουντο μπάσκετ, το οποίο αργεί βεβαίως, βεβαίως. Και φυσικά, όπως προείπαμε, ο Ηρακλής σήμερα σφραγίζει το εισιτήριο της ανόδου για τα play-off της Α2. Στις 6 ώρα υποδέχεται την Καστοριά στο Ιβανόφιο και με νίκη τελειώνει την υπόθεση άνοδος, την πολυπόθετη, στους τελικούς εδώ της κατηγορίας. Τόσα χρόνια διεκδικούσε και μερικά από αυτά ήταν αυτοκτονικά, είχε το πάνω χέρι και δεν κατάφερε να επιτύχει. Πόσα είναι, 6-7 χρόνια απουσίας από την Α1 κάπου εκεί. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς Καστοριά η ελληνική. Η δικιά μας, η δικιά μας, ναι. Η ελληνική, ναι, εδώ. Εντάξει, δεν ξέρω αν πήγανε να κάνουν το γλέντι ομάδα μπάσκετ, καλαθόσφαιρος και ποδοσφαίρου του Ηρακλή στο Χορτιάτη. Mm-hmm. Είχανε πάει πέρσι, επειδή είχαν πέρσι, ήταν ή πρόπερσι. Επειδή σωθήκαν και επειδή ήταν να ανέβουνε. Μαζί, δεν το θυμάμαι αυτό να σου πω, αυτή τη λεπτομέρεια. Μαζί είχαν πάει. Εγώ αν ήμουν δηλαδή ο μαγαζάτορας που τους έκανα δωρεάν το τραπέζι, θα τους ζητούσα τα χρήματα πίσω. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό να σου πω την αλήθεια. Έχει κάτι ωραίο με κάτι κυνήγια εκεί στο Χορτιάτι. Δεν ξέρω αν πήγαν σε κάτι. Κάτι τέτοια, τέλος πάντων, για μένα δεν είναι αυτά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, okay. Βαρέλα, τράβα ρε στο Κάπο Βέρντε. Τράβα στο Κάπο Βέρντε, ρε. Μα στο φυλάς και δικέφαλους. Σε κάναμε άνθρωπο και τέτοιο ταράζουμε. Όποιος δεν μπορεί. Ήξερες, είναι η μπριζόλα. Ναι. Εντάξει, δεν θα έχουμε πριγιοβιτσιάδα βέβαια, προβλέπω. Κοίτα, εγώ χθες μπήκα επίσης σε ένα site, είχε καμιά 200 σχόλια και μπαίνανε κι άλλα. Παιχταρά μου, θα το μετανιώσεις. Ναι, εννοείται, πού να πας και καλύτερα και τέτοια, εννοείται αυτά. Ναι, και με τόσα σε δώσαμε, σε κάναμε άνθρωπο, είχε διάφορα, εντάξει. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου σχόλια, ότι έφυγε, προτίμησες τα λεφτά. Ξέρω εγώ που λένε, ας πούμε, για παίχτες, είτε ξένους είτε Έλληνες, δεν έχει σημασία. Εύχομαι τουλάχιστον να έκανε το καλό, να έγινε το σπίτι του πατέρα του. Ναι. Γιατί το λες αυτό, τι λεπτομέρεια έχω χάσει? Ήταν τότε η ανάρτηση που είχε κάνει στα social ότι μείναν τόσες μέρες και μετά για να το σώσει. Είχαν μείνει τόσες μέρες για να αλλάξει ο χρόνος και να μπορεί να διαπραγματευτεί. Και για να το σώσει είπε ότι... με παρεξηγήσατε, σε τόσες μέρες θα παραδοθεί το σπίτι του πατέρα μου. Ναι, πάντως είναι... παρόλα αυτά παίχτηκε, αγωνίστηκε κανονικά και κύπελο και πρωτάθλημα και ντάμπλ, δεν νομίζω ότι υπάρχει έτσι. Και μια παρανόηση που γίνεται, δηλαδή που κράζουν τον Πασχαλάκη για το μάτι με την Μπενφίκα που έκανε και όντως τραγικό λάθος. Ναι. Ναι, σε εκείνο το μάτι ο χειρότερος δεν ήταν ο Πασχαλάκης, ήταν ο Βαρέλα. Οπότε θυμήθηκες να κράξεις. Θυμήθηκα, ναι, περίμενα τόσο καιρό, ρε φίλε. Είχε κάνει το πέναλτι, είχε χάσει τον παίχτη, δεν πήδηξε καν στο κόρνερ. Είχε κάνει. Ήταν χάλι μαύρο. Κοίταξε, τώρα θα ξεκινήσουν να σου πω και τα άλλα. Ότι, και να σε πω και κάτι, φίλε, πλάκα στην πλάκα, αν δεν είχε τον Κρέσπο. Βέβαια, ρε, φίλε, βέβαια. Και στα ψηλά, εδώ που τα λέμε, ήμασταν να πούμε τροχονόμοι. Όλα περνούσαν. Όλα τα γκολ τα φάγαμε από τα ψηλά και τέτοια θα λέγονται. Περιμένω σήμερα να δω τα τηλεφωνήματα που θα δεχτώ. Θα είναι για το Βαρέλα από φίλους ή θα είναι για υποψήφιους που με θυμούνται μετά από 30-40 χρόνια που κατεβαίνουν. Και τους εξηγείς, ναι, και η Κουτσή Μαρία κατεβαίνει. Καλά, εντάξει. Γι' αυτό είναι η χαρά μας, οι δημοτικές πάντα και οι περιφερειακές. Και προσπαθώ να είμαι ειλικρινής, Μπάμπη. Τους λέω, το παιδί μου αν κατέβαινε, δεν θα το ψήφιζα. Και ναι, μου λέει, αλλά εδώ είναι διαφορετικά. Διαφορετικά, το παιδί σου. Ναι, να σου πω, το παιδί σου δεν κατάφερε να το κάνει παοξί. Δηλαδή. Αυτό είναι. Μάλιστα, έγινε. Λοιπόν, τα λέμε. Τσάου. Θα έχει σουσού λίγο σήμερα. Με την βαρελιάδα, όπως ανέφερε και ο φίλος μας. Την αποχώρηση, όπως όλα δείχνουν. Την απόρριψη της προσφοράς του ΠΑΟΚ, η οποία ήταν σαφέστατα ανεβασμένη. Νομίζω διπλασιασμός των αποδοχών. Αλλά, όπως όλα δείχνουν, ο αμυντικός από το πράσινο ακροτήρι οδεύει προς Σαουδική Αραβία, προς τέλος πάντων Μέση Ανατολή, προς τα εκεί. Λογικό, όταν μπορείς να αποκομίσεις ένα συμβόλαιο διπλάσιο και τριπλάσιο. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Εντάξει, θα τα κάνεις τα λεφτά.
κυνηγάμε το ευρώ να πούμε με το μεγεθυντικό φακό και δαγκώνουμε ένα τον άλλο να πούμε. Αλλά στις τσέπες των ποδοσφαιριστών ή δεν ξέρω και εγώ ποιον τι, μπορούμε να κάνουμε κουμάντο και να σκεφτούμε και ιδεολογικά και να βρούμε χίλια δυο έτσι πατήματα να εκφράσουμε την ανωτερότητά μας. Επαγγελματικός αθλητισμός είναι. Αθής έχει δικαίωμα, καθής πράττει ξεκάθαρα με βάση το οικονομικό του συμφέρον. Αλλά σίγουρα δεν θα έχουμε την πριγιοβιτσοϊάδα, γιατί είναι και διαφορετικές συνθήκες. Τότε ήταν μεσούς χρονιάς, υπήρχε μια ανησυχία ότι η ομάδα δεν θα ενισχυθεί, μπορεί να χάσει ένα ισχυρό της όπλο στη μάχη της διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Τώρα με το double κιόλας και με την ανακούφιση που υπάρχει και φυσικά με την προοπτική της ενίσχυσης και την μεταγραφικής έτσι προσέγγιση που θα επιτευχθεί, σαφέστατα είναι λίγο πιο ήρεμο το κλίμα. Δεν είναι το κλίμα των παλαιών εποχών. Η ανησυχία, κάνε καμιά μεταγραφή, ασούμε, γιατί δεν μας βλέπω καλά και. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ, ενώ κάπου λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήματος αισθανόταν ότι διατηρεί τον κορμό και δεν χρειάζεται να ενισχυθεί τόσο γενναίο όπως οι προηγούμενες φορές, με δεδομένους και τους τραυματισμούς αλλά και την διαφαινόμενη αποχώρηση του Βαρέλα, πηγαίνει πάλι σε μια δυνατή ανακατανομή του ρόστερ και σε επίπεδο ομάδας εντεκάδας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Μπαμπή, ένα ανέκδοτο θέλω να πω. Να γελάσουμε γιατί το έχουμε ανάγκη, ναι. Να ένα ανέκδοτο και δεν ξαναπαίρνω. Ναι. Παίρνω λοιπόν μέσα στην καβάλα τώρα γιατί ερχόμουν από Κομωτινή. Πρόσεχε, μην έχει καμιά βομολοχία. Όχι, δεν έχει καμία πάντως, καμία. Ωραία. Το άκουσα στο ραδιόφωνο. Ό,τι άκουσα στο ραδιόφωνο θα σου το πω. Μα τι ακούω, ό,τι ακούς δηλαδή στο ραδιόφωνο. Και παίρνει μια κοπέλα τηλεφωνό και τη ρωτάει ο ραδιοφωνικός παραγωγός. Λέει κοπέλα μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Και λέει αυτή ορίζε, λέει ρωτήστε με, εγώ τα ξέρω όλα. Λέει λοιπόν, λέει στην Ξερόλα, λέει ο παραγωγός, λέει πες μου κορίτσι μου, λέει, οι γυναίκες πού έχουν τις πιο σγουρές τρίχες. Και απαντάει αυτή στις μασχάλες. Μάλιστα. Και λέει αυτός, λάθος κυρία μου, δεν απαντήσατε σωστά. Και λέει, πού έχουμε τις πιο σγουρές τρίχες. Στην Αϊτή οι γυναίκες έχουν τις πιο σγουρές τρίχες. Και στην Τζαμάικα. Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Τι να πω. Γιατί όχι δηλαδή, όχι. Δεν τα ξέρω σάμα της. Είπαμε, α, ήθελέστα και παθέστα. Ούτε να προσποιηθώ δεν μπόρεσα. Ήτανε τόσο μεγάλη κατραπακιά. Α, αυτοί είμαστε, αυτό είναι το λόγο. Επειδή ελπίζω ο φίλος μας ο Λευτέρης, αυτά που ακούει στη δικιά μας εκπομπή να τα αναπαράγει σε άλλα ραδιόφωνα και να λέει αφού το άκουσα το ραδιόφωνο μπορώ να το πω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Μπάμπη και πάλι καλημέρα. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι με την Μπενφίκα ήταν όντως το χειρότερο του Βαρέλα. Τώρα το θυμηθήκαν όλοι, τώρα θα αρχίσουν. Όχι, όχι, δεν άσχετο, εγώ δεν το κρίνω, ούτε το κατακρίνω. Απλά το είπε τώρα ο φίλος και το θυμήθηκα. Ναι. Κοίταξε, ο Βαρέλα από τη στιγμή που σε ΣΕΑΟ όταν ήταν 180 χιλιάρικα και 200 το χρόνο, είναι στον ΠΑΟΚ, πήρε 5-6. Ναι. Έτσι. Τον κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα συμβόλαιο τριετές πάλι με 3,5 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους του. Αν ο παίκτης βρει 6 ρε παιδιά, είναι λίγα λεφτά. Βρε τι 6 και 5. Πριν 5 χρόνια, και 4. Πριν 5 χρόνια έπαιρνε 200 χιλιάρια. Όχι, δεν έχει σημασία τι έπαιρνε και πότε δεν έπαιρνε. Εσύ σε μια δουλειά... Πάντα ξέρεις κάτι. Σε μια δουλειά... Πάντα παίζει ρόλο. Ναι, για 100 ευρώ παραπάνω πηγαίνεις, ας πούμε παράτας μια δουλειά. Δηλαδή, ας δούμε λίγο τα μεγέθη. Και σε αναλογιστούμε. Πάντα παίζει ρόλο. Δηλαδή, όταν δεν έχεις προλάβει να κάνεις τις καβάντες από το ποδόσφαιρο και ηλικιακά τελειώνεις, λογικό δηλαδή, παιδιά, τι μου μείνει, ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο. Αφού το θέλει έτσι, καλά κάνει. Αν έμενε, μπράβο του. Και πάλι. Αλλά όπως είπε και ο Γιώργος Σαββίδης, που δίσανε αντικατάσταση. Καλά, αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το προφανές, εντάξει, εννοείται. Ναι, βέβαια. Και να μου το θυμηθείς ότι φέτος θα είναι μεγάλη χρονιά του Ίνκασο.
Ναι, θα κάνει προετοιμασία. Δεν έδειξε πέρυσι πράγματα, ίσως δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί, δεν είχε και τα παιχνίδια. Το ίδιο και ο Βαρέλα την πρώτη χρονιά που δεν έκανε προετοιμασία και ήρθε χωρίς προετοιμασία. Ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Διεθνής με την Εθνική Ισλανδία σε καλές σεζόν. Η Εθνική Ισλανδία και στο Euro κυρίως που μας εντυπωσίασε, αλλά και στο Μουντιάλ δεν είναι αμεληταία η παρουσία του. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια προοπτική και εκεί. Αλλά ναι, αυτό με τα χρήματα έχει πολύ πλάκα στον Έλληνα το φιλαθλό. Βέβαια, ρε παιδιά, τώρα. Έχει πολύ πλάκα. Βέβαια. Είναι μέσα έτσι στην ιδιοσυγκρασία μας, ας πούμε. Στις τσέπες γενικότερα. Όλοι οι άλλοι, ας πούμε... Δεν υπάρχουν. Ναι. Αυτό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν σημαντικοί αθλητές που θα μείνουν, ας πούμε, για τη φανέλα. Έχει παιδιά που γεννημένα βγαίνουν από τις ακαδημίες και που καταφέρουν και μένουν. Αν όταν έχεις μια καλύτερη προοπτική, δηλαδή για ποια φανέλα μιλάμε, σου λέω εδώ, τα πάντα αλλάζεις. Άλλος, και ιδεολογίες. Ναι, το μέλλον του τελείως. Ναι, και ιδεολογίες και ομάδες και ό,τι θέλεις αλλάζεις, ας πούμε, όταν κοιτάς το συμφέρον. Ξεκάθαρα. Εντάξει, τώρα τα βλέπουμε, πολλές φορές εξετάζουμε, ας πούμε, το ιδεολογικό υπόβαθρο των πραγμάτων εκ του ασφαλούς, γιατί δεν έχουμε έρθει ποτέ μπροστά σε ένα δίλημα. Εγώ του βγάζω το καπέλο, φίλε, γιατί μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι έπαιξε για την ομάδα, τα έδωσε όλα, δεν τον επηρέασε ούτε δευτερόλεπτο το ότι δεν έχει συμβόλαιο. Και μόνο και μόνο, γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις που τα φορτώνουν στον κόκορα και περιμένουν απλά να τελειώσει η σεζόν, ας πούμε, για να φύγουνε. Μάλιστα. Αυτό κάνει κακό. Σε αυτό το παραδέχομαι το Βάρελ, έτσι. Μάλιστα. Και το Σάχο, το ίδιο πράγμα. Και τον Κάνια. Ο Κάνιας ήταν ασχόλια, ναι, είχε να παίξει πόσα παιχνίδια αυτά, αλλά είδες, με την παρουσία αυτή διεκδικεί πλέον θέση ξανά στην ομάδα, οπότε ποτέ δεν ξέρεις και ένα παιχνίδι μπορεί να είναι αρκετό, οπότε πρέπει να είσαι παρόν σε κάθε... Χρήσιμος παίρνεις ο Κάνιας, αλλά θα κληθείς. Αν θες να αλλάξεις επίπεδο πρέπει να πάρεις άλλο παίκτη. Να είστε. Άλλο επίπεδο. Έχουμε μπροστά μας να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Τσάω, τσάω. Καλημέρα. Α, σιγά σιγά και στα μεταγραφικά να αρχίσουμε να μπαίνουμε. Στον Άρη φαίνεται ότι ο Ματέο Γκαρσία, τουλάχιστον με την επίσημη έτσι δήλωση του πρόεδρου της Las Palmas, καταλήγει σε ομάδα εκτός Ελλάδος. Αλλά και εκεί υπάρχουν πολλά ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα και ίσως ο χρόνος ο λίγο είναι πιο πιεστικός, με δεδομένο το ότι η ομάδα αρχίζει τις υποχρεώσεις από τα τέλη του Ιούλη. Οπότε προετοιμασία μέσα Ιούνιου. Το ρόστερ θα πρέπει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό να έχει στελεχωθεί μέχρι τότε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Και Μπάμπιν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το Λίβερπουλ έχει τραυματιστεί κανένα παίκτη, ο προπονητής μήπως δεν είναι καλά, γιατί σε λίγες μέρες έχουμε τον τελικό. Δεν ξέρω. Και κάνουμε... Εγώ μιλάω με την IT, μιλάω και κάνουν και ντου και κάνουν και βου αυτοί εκεί. Μάλιστα, δεν ξέρω, θα συνδεθούμε με το Λίβερπουλ σε λίγη ώρα. Για μάτε, γιατί ακούω τραυματίες, ο Κλόπ έχει κάτι γαστρεντερικά, πάει σε τροφική δηλητηρία, έπαθε. Κάτι έπαθε. Άμα τρως μπέργκερ και από έξω, αυτά παθαίνει. Αυτά παθαίνει. Έτσι, έγινε. Για μάτε και πες ενημέρωση στον κόσμο. Να το μάθουμε, τσάω. Για να παίξουμε στοίχημα, να βγάλουμε λεφτά με το Tottenham, με τον Αρντίλες. Την άλλη εβδομάδα είναι το παιχνίδι. Κάτσε. Ναι, αλλά από τώρα παίζουν οι αποδόσεις. Καλά, ο Αρντίλες. Παίξε Λίβερπουλ. Να, στο λέω εγώ. Παίξε Λίβερπουλ. Τελείωσε. Το πήρα. Το έχω παίξει και Λίβερπουλ. Το έχω παίξει και τότε. Το έχω παίξει και έτσι, το έχω παίξει κι αλλιώ για να μην χάσω. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Στοιχηματική παρέμβαση από το Λευτέρη. Βεβαίως. Εκεί μας κατά τη σέλα. Λοιπόν, εννοείται ότι θέλουμε Tottenham και Arsenal. Tottenham για ποιους λόγους? Α. Θέλω οι πελάτησές μου να... Ναι, καλά, κατάλαβα. Ναι. Για άλλο. Και κυρίως για ένα και μόνο λόγο. Δεν μπορώ να αντέξω, δεν μπορώ να δω κανένα κορνάρισμα εκείνη τη μέρα. Λες και βρίσκομαι στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λίβερπουλ. Κορνάρισμα. Να πανηγεί. Κατεβούμε, κάπου θα πάμε. Τόσοι πολλοί που έχουν εμφανιστεί, είναι πάρα πολύ. Έτσι. Πάλι θα μετατραπούμε εμείς εδώ σε Liverpool FM και τέτοια. Μου αρέσει, γουστάρω. Να ρωτήσω και κάτι, Μπάμπη. Παρακαλώ. Εσείς έχετε ηχολήπτες, καφετζίδες, ραδιοφωνικούς παραγωγούς που κατεβαίνουν υποψήφοι. Έπαθα την πλάκα μου στο Ζάπινγκ το Σάββατο. Ναι. Τρεις ηχολήπτες, δύο ραδιοφωνική παραγωγή. Μιλάμε εμείς πολύ πράγμα. Δεν έχουμε κανέναν εδώ στο Λίβερπουλ να έχει πολιτικές βλέψεις και φιλοδοξίες. Κανείς δεν κατεβαίνει για τίποτα.
Δεν ξέρω, μπαστάνε. Ήταν, έπαθα... Ναι, εντάξει. Πολύ καλά. Και χαίρομαι όταν ακούω και μερικούς που, που τους γνώριζα από... και μιλάνε για οδική συμπεριφορά, άνθρωποι τους οποίους έχω πετύχει σαν αλκοοδητές να πέφτουν κάτω ξεροί και να το... όταν υπήρχε το Μπουντρούμι Φερρυππίν, δεν θα πούμε φυσικά όνομα, και εγώ περίμενα να ξεπαρκάρω το αυτοκίνητο. Και του λέω, με αυτόν τι θα κάνεις? Λέει, τι να κάνω, λέει. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε τίποτα. Τελευταία φορά, λέει, τον πήραμε, το μαζέψαμε, λέει, από ένα μαγαζί απ' έξω. Λέει, καλά, εδώ... μα πήρα τηλέφωνο να τον... να τον αφήσουμε επειδή παίζει ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτοί που κουνάνε τα δάχτυλα είναι πάντα αυτοί και που μιλάει έχουν... για οδική συμπεριφορά. Τέλος πάντων, για τα πάντα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Λοιπόν, για χαρά. Τσαό, τσαό, τσαό. Λοιπόν, 6 και 37, περάσαμε λίγο την ώρα όπου θα πραγματοποιήσουμε το διαλυματάκι μας. Το οδηγηθούμε τώρα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αντώνη, ο οποίος παρενέβη λίγο νωρίτερα στα του μπάσκετ που ξεκινήσαμε. Με τον απόϊχομο, το τρίτο ημίχρονο του Toronto Raptors Milwaukee Bucks με δύο παρεμβάσεις. Καλημέρα, Μπάμπη. Υπάρχει, λέει, ποιος είχαμε από αυτόν τον Drake. Όντως είναι. Με πώς ποιο θα τον παρομοιάζαμε τον Drake, έτσι, από τα. Από την εγχώρια σκηνή, ας πούμε, έχουμε κάποιον τέτοιο τύπο. Δεν είναι. Δεν υπάρχει ισοδύναμο, νομίζω. Τι έχει βγάλει ο Drake καταρχήν, δεν ξέρω αν έχω ακούσει ποια είναι η επιτυχία του. Αν δεν βλέπω, γιατί βλέπω το μάτσο, έδειξε τον Timbaland. Ο Timbaland έχει γράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών, ας πούμε. Στο hip hop και στο R&B, τέλος πάντων, έτσι το πιο εμπορικό. Ο Drake, ποιο είναι το κομμάτι και είναι ο διασημότερος ράπερ. Μας συνεχίζει αντίστοιχα η Bucks, λέει, στο δεύτερο τους παιχνίδι, γιατί είπα πριν για την διαφορά που δίνει έτσι ένα προβάδισμα, ένα ηθικό πλεονέκτημα. Στο δεύτερο τους παιχνίδι, μέσα στην έδρα τους, 25 πόντους στα αυτιά έριξαν στους Raptors και προβλέπει ότι η σειρά θα πάει στα 7 παιχνίδια. Βούτυρο στο ψωμί των Warriors. Είπαμε, πέμπτη ματσάκι, Σάββατο και αν χρειαστεί Δευτέρα, και η σειρά των τελικών ξεκινάει την άλλη Πέμπτη. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, 6 και 38 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε. Καλά, ξεκινήσαμε δυναμικά, ορεξάτα και λίγο αθλητικού για να τα πούμε έτσι. Μισά-μισά θα πηγαίνουν. Μισές-μισές θα πηγαίνουν οι εκπομπές. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Τεταρτούλας μας, 22 του μηνού. Βλέποντας εδώ στο Sky, λέει, στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας και δείχνει πλάνα από την άφιξη του Πρωθυπουργού, τα ξημερώματα στην πόλη. Πηγαίνουν τώρα όλες τις πρωινές εκπομπές. Γιατί, ρε Τσίπρα, να πούμε, πήγες στο Παπαδάκι και δεν ήρθες σήμερα εδώ στο λόγο επειδή? Γιατί, ρε Κυριάκο, πήγες στο Happy Day και δεν ήρθες εδώ στο λόγο επειδή? Εκεί θα φανεί αν είσαι ισχυρός πολιτικός άνδρας και θέλεις να ηγηθείς της χώρας. Πρέπει να έρθεις στις πιο πρωινές εκπομπές. Για να δείξεις ότι είσαι άνθρωπος του μόχθου και μπορούμε να σε εμπιστευτούμε. Αλλά πού, καλούμε τους πολιτικούς ηγέτες να δώσουν το παρόν όταν δεν έχουμε συντροφιά στο στούντι. Δηλαδή σήμερα που ήμουν μόνος μου, είπε ότι αύριο αν έχω συντροφιά, τι να σας κάνουμε, δεν σας θέλουμε. Να πείτε εδώ στο απέναντι μικρόφωνο και να αντιμετωπίσετε το Λευτέρι, τον Παφούλια και ούτω καθεξής. Εκεί να σας δω. Αυτό θα είναι το πραγματικό debate. Είναι η μέρα, λέει, αγορά σήμερα πίτσας με bitcoin. Παναγιά και Χριστέ. Όχι απλά μέρα bitcoin, όχι απλά μέρα πίτσας. Το bitcoin, αυτό το κρυπτονόμισμα, το οποίο δεν το πολύ κατέχω έτσι το, την ιστορία του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συνδιαλλαγές με χρήματα, αλλά με... ψηφιακές έτσι αποτυπώσεις, οι οποίες όμως μπορούμε να τις ξαργυρώσουμε σε χρήματα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητα σήμερα. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση. Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα-καρέτα, η αγριόγατα, ο γιπαετός. Εγώ δεν τώρα πολύ βλέπω το γιπαετό. Ζει και βασιλεύει στα νυχτερινά μαγαζά εκεί της παραλίας. Και όχι μόνο. Κατά την επικράτεια δηλαδή, στην Ελλάδα ο γιπαετός δεν κινδυνεύει. Αυτά είναι ψέματα. Υπέστροφα. Ενώ σε κίνδυνο, λέει, βρίσκονται ο λύκος, ο τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι.
Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλά και εγώ. Χαίρομαι. Χθες Κωνσταντίνου και Ελένης. Ναι. Γιόρταζε μισή Ελλάδα. Βγήκες καμιά κούτρα την... Ναι, πότε βγήκα. Και σήμερα έχει. Και σήμερα τι έχει. Σήμερα έχει... Όχι για τον Εμίλιο. Α. Με κέρασε μια φίλη μου. Α. Το μεσημέρι πήραμε συνέχεια μέχρι τις 5-6 ώρα το απόγευμα. Μπράβο, αγόρι μου. Τσίπουρα. Έτσι. Τσίπουρα. Και σήμερα... Και σήμερα έχει κάτι κόσιδες που δεν ήρθαν εχθές γιατί ήταν σπίτι και απαντούσαν τηλεφωνήματα. Ναι, ναι. Ω, γέροντα η ευχή, ευχαριστώ κτλ. Ναι. Οπότε, καταλαβαίνεις. Διήμερο εκδηλώσεων, μ' αρέσει αυτό. Μεγάλη γιορτή. Μεγάλη ζωή. Έτσι. Μεγάλες γιορτές έχουν και τα καλά τους για τους υπολείπους. Που μπορούν να... Έτσι. Καλά είναι. Τι ώρα θα βγεις? Όχι τώρα, το μεσημέρι κατά τις 12, μία η ώρα. Α, νωρίς, εντάξει. Νωρίς. Α, το καλύτερο για να είμαστε σίγουροι. Θα πιούμε ένα καφέ σιγά-σιγά. Εντάξει, καλά είσαι, εντάξει. Το καλύτερο αυτό να ψήσουμε σιγά-σιγά στο καφενείο. Το μεσημεράκι πρέπει να γίνουν γιορτές. Γιατί σε καλούν, ας πούμε, να πας το βράδυ και λες, έχω το πρωί εκπομπή. Φαγωμένος είμαι. Ναι, φαγωμένος. Αυτό το βράδυ δεν τρώω και γι' αυτό το κάνω το βράδυ. Κατάλαβες, για να γλιτώσω τη συνέπειση. Ενώ το μεσημεράκι. Στην κούτρα πάνε να τη βγάλω, ναι, τα λαμόγια. Έτσι. Ενώ το μεσημεράκι, άμα κάνεις τραπέζι που θα είναι όλοι με τη λόρδα να πούμε και το στομάκι στα σιστέρνες. Δεν συμφέρει καθόλου. Με τα μούτρα στο φαΐ. Με τα μούτρα στο φαΐ. Βέβαια το μεσημέρι δεν, τρώμε, δεν πίνουμε τόσο πολύ όσο το βράδυ. Το βράδυ κατεβαίνει πέρα πάνω το αλκοόλ. Βάλ το 50 τσιπουράκι, δεν κατεβαίνει. Σωστό. Καλή διάθεση να υπάρχει, ναι, και όρεξη. Ναι, και μάλιστα. Καλή παρέα. Μάλιστα. Μπράβο, αγόρι μου, έτσι και σανότερα και μεθαύριο πάλι γιορτή να έχουμε, να πηγαίνεις να σε καλούν. Πάλι Κωνσταντίνου και Ελένη. Έτσι. Τίποτα υποψήφιοι σε καλούν, ας πούμε, και τόσο πολύ. Γιατί ποιος βγάζει πλέον τους φίλους του έτσι. Όχι, δεν έχω υποψήφιους. Έχω υποψήφιους σε τέτοια μου, στον κύκλο μου. Ναι. Αλλά με κερνάνε τα παιδιά, δεν λέω, γιατί τους κάνω δουλειά, τους ανοίγω σελίδες στο Facebook και τέτοια πράγματα. Ναι. Καλό είναι αυτό να κερνάμε. Α, μετά να σε θυμηθούν όμως, όταν έρθουν στην μακροημέρευση και όταν έρθουν στη βασιλεία τους. Δύσκολο στην περιφέρεια κατεβαίνω. Μετά στην περιφέρεια. Έγινε, σε χαιρετούμε, σε φιλούμε, τσάου. Όσοι θέλετε να κεράσετε, μην ξεχνάτε και εδώ και εμένα. Το φτωχό, τον Πάπη, τον Πατμανίδη. Μπορώ να έρθω εκεί, ας πούμε, ένα μισάωρο και να... Με δεξιωθείτε. 2-31-0-287-38 για προτάσεις περί κούτρας, βεβαίως, πάντα στο τηλέφωνο αυτό. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Και μιας και μιλάμε για εκλογές και υποψηφίους και κατεβαίνει και ο Λάμπρος Χούτος, υποψήφιος ευρωβουλευτής, έτσι, από τον χώρο του αθλητισμού, με τον συνδυασμό του Ηλία Ψινάκη. Όσοι το γνωρίζουν, ο Δήμαρχος Μαραθώνα διεκδικεί μία θέση στην Ευρωβουλή. Τι ωραία θα ήταν. Σκάζει η Λίδια και άλλα έτσι ωραία. Μετά το πέρασμά του από το Survivor αναβαθμίστηκε ο φίλος μας ο Ηλίας ο Χούτος. Εντάξει, Ευρωβουλή είναι παίκτης που έχει παίξει στα εξωτερικά. Εκεί στην Ίντερ, στο έτσι, το αλλιώς. Στη Ρώμα, στη Φιωρεντίνα, δεν ξέρω που ήτανε. Έχουμε και μία παράδοση του να στέλνουμε ποδοσφαιριστάς στα Ευρωκοινοβούλια. Και έτσι ο Λάμπρος Χούτος θα κατέβει με το συνδυασμό πολίτες του Ηλία Ψινάκη. Δεν ξέρω αν είναι τίποτα φίλοι της Manchester City. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά: ταξιδεύοντας πολύ συχνά στο εξωτερικό και βλέποντας την τεράστια απήχηση της χώρας μας σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, συνειδητοποίησα πως η Ελλάδα με τη δυναμική της πρέπει και μπορεί να είναι μια από τις πιο ισχυρές χώρες. Τα είδες αυτά, ρε. Αφού ταξιδεύεις στο εξωτερικό, πως βλέπεις ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ισχυρή? Από την άλλη όμως, με λυπεί το γεγονός ότι η χώρα μας είναι σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Μπράβο, Λάμπρο που λυπάσαι. Στα όρια της χρεοκοπίας αλλά και πολλά χρόνια πίσω σε σημαντικούς τομείς.
Στόχος μου είναι να δω μια ημέρα την Ελλάδα να πορεύεται σε παρόμοιους ρυθμούς εξέλιξης και βιωσιμότητας με τις άλλες χώρες, αλλά και κάθε παιδί να μπορεί να βλέπει τα όνειρα επιτυχίας του μέσα από την Ελλάδα και όχι μόνο έξω από αυτήν. Ένας ποδοσφαιριστής όπου είδε τα όνειρα της επιτυχίας του έξω από αυτήν. Πιστεύω πως ο πιο σύντομος τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι μέσω σημαντικών συνεργασιών. Εδώ έρχεσαι στον Πατμανίδη που λέει σε μωρό μου για μια συνεργασία με άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και με επενδυτικά προγράμματα στους τομείς που έχουμε ανάγκη. Πρέπει όλοι μας να βάλουμε ως προτεραιότητα το εμείς και όχι το εγώ. Καλά, εντάξει. Ψηφίζω. Ψηφίζω, αχ, θα μπορούσα. Έπρεπε να μπορούσαμε να κάνουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, να παίρνουμε λίγο απ' όλα. Λίγο από τον ένα συνδυασμό, λίγο από τον άλλο, λίγο από εκείνον. Να φτιάξουμε έτσι, ας πούμε, μια εθνική υποψηφίων. Και από περιφέρεια να παίρνουμε και από δημοτικές εκλογές και να τους στέλνουμε όλους στην Ευρωβουλή. Βέβαια, η κορυφαία είδηση από τον προεκλογικό χώρο. Φτάνουμε στην τελική ευθεία, τεταρτούλα έχουμε σήμερα μέχρι την Κυριακή. Ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε. Είναι αυτό που διαβάζω τώρα. Ο Κοσκοτάς φέρνει, λέει, ξανά τον Τέταρη στον Πειραιά. Και τι γίνεται, ρε παιδιά, τώρα. Μήπως έχουμε καμία αναβίωση των μεταγραφικών. Ξέρω να θυμούνται οι παλιότεροι, το 1988, την πολύκροτη μεταγραφή του Λάγιος Τέταρη στην ομάδα του Ολυμπιακού. 1 δισεκατομμύριο δραχμές είχε κοστίσει τότε. Και καμιά 50-60 χιλιάδες κόσμος να τον υποδέχεται στην πλατεία του Πειραιά. Σαν προεκλογική και τότε σε εκδήλωση. Λέγανε οι φίλοι του Ολυμπιακού, μάλιστα το περιβόητο, Λάγιος ο Θεός, Λάγιος ισχυρός. Λάγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο Λάγιος Τέταρη, τότε ένα από τα πιο καυτά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και αγωνιστή στη Γερμανία, αλλά ήρθε στον Ολυμπιακό και μετέπειτα ακολούθησε την κάτω βόλτα. Δεν προσέφερε τα αναμενόμενα εκείνη την εποχή. Ήταν από τις πολύκροτες μεταγραφές που πληρωθήκανε όπως πληρωθήκανε εκεί, γίνανε όπως γίνανε. Και λες, ρε παιδί μου, πως έχουμε πάλι τώρα έτσι καμιά αναβίωση, γιατί είναι της μοδός οι ρέτρο αναμετρήσεις παλεμάχων, όπως θα διεξαχθεί το παιχνίδι στις 4 Ιουλίου του 2019 θα αναμετρηθούν και πάλι η εθνική ομάδα της Ελλάδος του 2004, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, με την Πορτογαλία του 2004. Στο Παγκρίτιο θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δύσκολα να δώσει το παρόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που ήταν τότε, ξεκίνησε να βάζει τα κλάματα σε ηλικία 17-18 χρονών. Έκτοτε συνεχίζει, 2004 περάσαν τόσα χρόνια, 15 χρόνια και είναι ακόμα στην πρώτη γραμμή ο Κριστιάνο. Δεν ξέρω αν θα είναι και φίγκο και τόσοι παιχταράδες που είχαν αγωνιστεί σε εκείνο το παιχνίδι, ξυπνάει μνήμες. Δεν ξέρω αν είναι και αυτή η αναβίωση, που να φέρουν τον Τέταρα και να πάνε στην πλατεία του Πειραιά. Αλλά υπάρχει άλλος λόγος προεκλογικός. Ο παλέμαχος Ούγκρος Άσος, που είχε προκαλέσει πανικό με τη μεταγραφή του πριν από 31 χρόνια. Αχ, τα θυμόμαστε. Αχ, γυρνά τα χρόνια. Έρχεται, λέει, στις 5 το απόγευμα σήμερα στο Ελευθέριος Βενιζέλος με ενδιάμεση στάση στη Ζυρίχη, σύμφωνα με ρεπορτάζ. Προσέχτε καλά. Όχι, ας πούμε, ξέρω εγώ, του πρωταθλητή, όχι του Φωτός, όχι κάποιες έτσι, ας πούμε, ιστοσελίδες που πρόσκειται στην ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελεύθερης Ώρας, η οποία κάνει αθλητικό. Λοιπόν, είναι κάποια προφητεία ότι θα έρθει ο Λάγιος Τέταρη, ας πούμε, και θα, ξέρω εγώ, σκιστούν στα δύο οι θάλασσες. Θα είναι σαν να έρχεται και δεν θα έρχεται, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο οποίος Λάγιος Τέταρη αποτελεί επίσημο προσκεκλημένο του υποψηφίου δημάρχου Πειραιά Κωνσταντίνου Νιζάμι, με τον συνδυασμό του οποίου κατεβαίνει ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ο Σταύρος, δεν λεγότανε, Γιώργος Κοσκοτάς, πώς λεγότανε, ξεχάσα τώρα το μικρό, κόλλησα, αλλά κατεβαίνει ο Κοσκοτάς, δημοτικό σύμβουλο. Μπορεί να το βάλουμε στα ταμεία, ας πούμε.
περιπίν του Δήμου Πειραιός. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή έτσι λύση. Υπεύθυνο, ξέρω εγώ, να συνομιλεί με τις τράπεζες περιπίν. Και σου λέει πριν καν έρθουμε θα ξαναφέρουμε, θα αναγεννήσουμε ας πούμε τον Ολυμπιακό ενδεχομένως. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που πάλι η ελεύθερη ώρα μας αποκαλύπτει, πώς τι θα έρθει ο Λάγιος Ντέταρη δηλαδή να ξυπνήσει μάλλον θύμησες και να ξυπνήσει ένα παρελθόν ευημερίας ενδεχομένως για ανάπτυξη εκείνης εποχής. Μπορεί να έρθει ως εκπρόσωπος, να καλέσουν κιόλας και κάποιον υπεύθυνο της εταιρείας με πάνες βρακάκια εκείνης εποχής που ήταν στα πολύ πάνω τους, να μην την αναφέρουμε την εταιρεία. Σύμφωνα λέει με το πρόγραμμα που υπάρχει, ο Ντέταρη θα διπνήσει σήμερα σε ψαροταβέρνα στο μικρό λίμανο, ενώ αύριο στις 11 το πρωί θα βρίσκεται μαζί με το συνδυασμό Πειραιάς σε τάξη. Σε τάξη. Ωραίο συνδυασμό και αυτό θα ήταν, Πειραιάς σε τάξη. Γιατί όχι. Μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, θα έπρεπε να είναι μπροστά από κάποιο σχολείο. Λέω εγώ το. Για να υπογράψει αυτόγραφα στους φίλους του Ολυμπιακού. Με Λάγιος Ντέταρη δηλαδή. Να, όπως λέγαμε, το ενωτικό ψηφοδέλτιο τζεμπεώνουμε και ψηρίζουμε λάμπρο χούτ από το συνδυασμό πολίτες του Ηλία Ψινάκη. Ψηρίζουμε και έναν κοσκοτά από τον συνδυασμό πολίτες, όχι πολίτες, πυρεώτες, πως τα είπες, εντάξει, το ξέχασα τώρα, το διάβαζα. Δεν μου διέφυγε από το μυαλό, αλλά δεν έχει σημασία. Μένει μόνο το χειρόνομα του Κοσκοτά, ο οποίος δεν έχει αναδειχθεί ως υποψήφιος. Εγώ που τα παρακολουθώ δηλαδή αυτά τα δρόμενα με τα ρόστερ, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Και είναι μία από τις καλύτερες νομίζω υποψηφιότητες αυτής της εκλογικής διαδικασίας, αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Δεν προλαβαίνουμε να μεταφέρουμε και τα εκλογικά μας δικαιώματα στον Πειραιά. Δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, ευχόμαστε τα καλύτερα στον κύριο Κοσκοτά. Και στο συνδυασμό του, βεβαίως. Έτσι, να μας ξυπνήσει παλιές θύμησες. Να ενεργοποιηθούν και άλλοι άνθρωποι τότε του Ψαλιαρέλης. Να μπει, ας πούμε, σύμβουλος επιστημονικός, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Άνθρωποι γενικότερα του παρελθόντος εκείνων των έχρυσών εποχών. Τις ευημερίες της ανάπτυξης, δεκαετία του 80, τέλη, αρχές δεκαετίας του 90. Τι ωραία, αναφέρει κανείς υποψήφιος από ένα παλιό ποδοσφαιριστή. Αν δεν είχαμε και πολλούς που είχαν κάνει αίσθηση στο βαθμό που είχε κάνει ο Λάγιος Ντέταρης. Μετά να πάει και στις αέρες, ας πούμε, γιατί διετέλεσε και προπονητής του Παζαρακούς, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν θυμάμαι, νομίζω το ξέρουν και περισσότεροι. Να το θυμούνται. Αλλά όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Θα δώσουμε και προγνωστικά θα κάνουμε τώρα εδώ, μιας και ούτως ή άλλως κουβά πηγαίνουμε σε όλα. Και στις προβλέψεις μας Eurovision βγάλαμε τον νικητή, αλλά δεν ήταν και κάτι το πολύ σπουδαίο, στο 1.80 έπαιζε. Πως βγάλαμε δεκάδα, θα δώσουμε αύριο μεθαύριο, θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να δώσουμε και ποσοστά όσον αφορά τις ευρωεκλογές. Γιατί παίζεται το στοιχηματάκι. Έχει ένα σωρό κατηγορίες να παίξεις και τα ποσοστά και τις διαφορές ανάμεσα στα κόμματα και νικητής περιφερειακών, νικητής εκλογών, διαφορές, over-under. Έχει πάρα πολύ πράγμα. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε έτσι μια βολιδοσκόπηση όσον αφορά το εκλογικό τοπίο. Στην Θεσσαλονίκη λίγο αυξήθηκε το ποσοστό, γιατί από τις στοιχηματικές θα μάθεις. Αυξήθηκε λίγο το ποσοστό όσον αφορά την νίκη του Νίκου Ταχιάου. Ήταν σχετικά κοντά στο 2.20 με 2.30 την προηγούμενη εβδομάδα. Ταχιάος ορφανός. Τώρα είναι στο 2. Ο Ταχιάος ξανανέβηκε, κέρδισε μάλλον πόντους. Στο 2.5 είναι ορφανός για το ποιος θα κατακτήσει τον δημαρχιακό θόκο. Όσο πιο ισχυροί μάλλον θα πάνε και δεύτερο γύρο από ό,τι διαφαίνεται. Οι δύο άντρες προερχόμενοι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο ένας επίσημος υποψήφιος, ο άλλος ανεπίσημα. Στους περισσότερους γύρους είναι πιο ευδιάκριτα, στους περισσότερους γύρους δήμους τα πράγματα. Θεσσαλονίκη θα είναι έτσι ένα σχετικό ντέρμπι.
Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έτσι, ας πούμε και από τις στιγματικές, τα φαβορί θα κερδίσουν γενικότερα. Εντάξει, τώρα είναι κάτι στο 2-2 και 10 εκεί, αλλά κάτι είναι ένα 75, ένα 65. Νομίζω ότι είναι καλές έτσι περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει να μελετήσουμε, ας πούμε, λίγο περισσότερο το κάθε δήμο ξεχωριστά. Να δώσουμε και προβλέψεις εδώ. Τον άκουσα κανένα σκητά, αύριο που τα παρακολουθεί, να βγάλουμε τη χάρτα των εκλογικών αναμετρήσεων από στοιχηματικής πλευράς, βεβαίως. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μπορείς να τα συνδυάσεις όλα μεταξύ τους, να μην. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε στο διαλυματάκι μας. 7 και 1 πρώτο λεπτό. Προς το λόγο, επειδή αθλητικό κοινωνικό πολιτικό, όπως ήθιστε να συμβαίνει καθημερινώς. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε ακόμα πιο δυναμική στα FM. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στον Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Τεταρτούλας μας, 22 του μηνού, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Βαρεθήκαμε να κάνουμε συνταξία σε όλες τις εκπομπές της επικράτειας. Το βλέπα στο Sky. Με το που κλείσαμε εμείς το θέμα του Λάγκης Δέταρη και του Κοσκοτά, το ανοίξανε αυτοί, ανοίξανε ελεύθερη ώρα, διαβάσανε μέσα, έχει σαλόνι, έχει πολυσέλιδο αφιέρωμα. Πρωτοσέλιδο κανονικά. Ο Κοσκοτάς φέρνει τον Λάγκης Δέταρη ξανά στο λιμάνι. Μπορείτε να το ζητήσετε και αυτό και εσείς από τους υποψήφιους δημάρχους, να φέρουν ή δημοτικούς συμβούλους κάποιον ποδοσφαιριστή που αγαπήσατε από τα παλιά τα χρόνια. Είναι και αυτό μια έτσι μορφής εξαγγελία. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας το κλείσε. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Κοίταξα λίγο για τις ημερομηνίες του Copa America, από ότι θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε παιχνίδια. 14 ξεκινάει του Ιούνιου, με την ομάδα της Αργεντινής να ανακοινώνει αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Λιονέλ Μέση, από εκεί που ήταν να εγκαταλείψει, εγώ δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, την ενεργό δράση όσον αφορά το θέμα της εθνικής, θα συμμετέχει κανονικά. Ίσως είναι και η ιδιαιτερότητα του ότι το Copa America διεξάγεται στην Βραζιλία, αλλά και από την άλλη είναι ότι ο Λιονέλ Μέση έχει δεχθεί κριτική σφοδρή όσον αφορά την παρουσία του με τα χρώματα της Μπιανκοσελέστε. Δεν κατάφερε να κατακτήσει το προηγούμενο Copa America, είχε ιτηθεί από το Περού. Στο Μουντιάλ ήταν ο άφαντος και θέλει στο παλμαρέ του καλή τίτλη η Champions League και η εγχώρια, αλλά χρειάζεται να έχεις και τίτλους. Αυτό είναι που δημιουργεί και μεγαλώνει και γιγαντώνει το μύθο. Το 31-32 του, δύσκολα, δεν ξέρω αν θα προλάβει το επόμενο μουντιάλ, αλλά στην παρούσα φάση θέλει ένα τρόπαιο με την εθνική ομάδα της χώρας του. Στην αποστολή δεν συμμετέχει ο Ικάρντι, αλλά θα είναι μέσα Αγκουέρο, η Μπαλά. Δεν ξέρω αν έχει αυτή την προπονητάρα αν έχουν οι Αργεντίνοι. Το Μαρκαδόρο σε νυχτωρινό μαγαζί, πως το λέγανε, το θυμάμαι κιόλας. Καλημέρα στην γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Γυρνάω εδώ πέρα 2 εβδομάδες, κοιμάμαι στο αυτοκίνητο μαζί με τη Φανιτέ. Την οποία την πέτυχα, τη μάνα την είχε σκοτώσει μια αρκούδα πάνω στην Πίντονα, από τη μάζεψα, τι έκανα εμβόλια κτλ. Δεν με βάζουν τα ξενοδοχεία μέσα, επειδή έχω σκύλο και κοιμάμαι στο άμαξι, δεν πειράζει. Αλλά αυτή δεν είναι καταγγελία, καταγγελία είναι άλλη. Βοχ. Πάω σε μαγαζιά, Μπάμπη, και τα αφεντικά είναι στην Ταϊλάνδη, δουλεύουν οι εργαζόμενοι, ναι, και τα μπορντουάρ, τα τυπ, τα παίρνει το αφεντικό. Αυτό είναι πολύ μεγάλη καταγγελία και είναι ντροπή. Είναι μεγάλη καταγγελία, φίλε. Και γίνονται μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη, μαγαζιά στην Αλεξανδρούπολη, μαγαζιά στην Καβάλα, μαγαζιά στη Δράμα, μαγαζιά στην Κοζάνη, μαγαζιά στην Έδεσσα. Εντάξει, μην πούμε όλες τις πόλεις Ελλάδος.
Yeah, τα αφεντικά είναι. Τα αφεντικά κάνουν διακοπές στην Ταϊλάνδη και παίρνουν μπορμπουάρ του εργαζόμενου. Δεν τα δίνουν τα μπορμπουάρ του εργαζόμενου, το καταλαβαίνεις. Είναι ξεφτύλα. Αλλά δεν φταίνε τα αφεντικά. Αυτοί είναι οι εργαζόμενοι που δεν φεύγουν. Να πούνε φεύγουν, παρετούμε. Και πού να πας, και είναι τόσο δύσκολη που. Α, τι πού να πας, ρε φίλε. Θα πάει ο επόμενος, ξέρεις γιατί λες το πού να πας. Γιατί, θα σου πω γιατί το λες το πού να πας, Μπάμπη. Γιατί ο επόμενος που θα πάει. Θα πει πού να πας και θα κάτσει και θα του παίρνει τα αφεντικά. Εάν όλοι οι Έλληνες δεν καθότανε να τους παίρνουν τα μπορμπουάρ, όλοι όμως, nice. Όχι ένας, εφιάλτης, να μην υπάρχει εφιάλτης. Έγινε. Όλοι οι Έλληνες να μην παίρνουν, να φεύγουν και να παίρνουν τα μπορμπουάρ, δεν θα υπήρχε εργοδότης που να μην έτσι, δίνει τα μπορμπουάρ, καταλαβαίνεις. Έγινε, έγινε. Φιλιά, τσάω. Αλλά αυτό είναι όντως, συμβαίνει, γι' αυτό τον έκλεισα κατευθείαν. Πρέπει να ακουστεί, συμβαίνει σε μαγαζιά, όντως. Μέγιστη ξεφτύλα. Από τα παιδιά που δουλεύουν στους χώρους εστίασης και πολλές φορές το μπουρμπουάρι δεν είναι το εξτραδάκι, είναι σχεδόν μισθός. Το καρπώνονται οι υπεύθυνοι και οι θύνοντες εκεί του καταστήματος και το θεωρούν ως αξία, τζίρο και ούτω καθεξής. 2-31-0-2-7-3-8 καταγγελίες, αλλά σε ήπιους τόνους. Τη Σαλονικούλα μας που ανεβάζει και λίγο θερμοκρασίες. Πάμε λίγο προς το καλύτερο. Ηλιοφάνεια, μαραίες νεφώσεις αναμένονται για σήμερα Τετάρτη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρια. Τα είπαμε όλα και τα αθλητικά τα ολοκληρώσαμε. Ξεκινήσαμε κατευθείαν με τα μπάσκετ, με τις καλαθόσφαιρες και με την βαρελιάδα. Την αναμονή που υπάρχει στα μεταγραφικά και τα όσα θα συζητηθούν σήμερα στα ράδια. Εκεί διαμορφώνεται τους άλλους η κατάσταση. Αλλά και έχουμε και τα διαδίκτυα πλέον. Τα σχόλια παίρνεις καλό κλίμα και από εκεί. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Στη Δράμα σε άκουγα στο 93. Στην Καβάλα πού σ' ακούω? Να σε βάλω στο ραδιόφωνο, σ' ακούω. Δεν πιάνουμε στην Καβάλα. Στη Δράμα σε πιάνω το λίμπερο. Τι να κάνω? Δεν μπορώ. Να έρθεις και στην Καβάλα, ρε Λίμπερο. Ρε Λίμπερο, έλα στην Καβάλα, Λίμπερο. Έλα ρε Λίμπερο στην Καβάλα. Άντε ρε Λίμπερο, που λέει και ο Κόργας. Δεν πιάνουμε δυστυχώς, έτσι τι μας κρύβουνε. Δεν θέλω να γιγαντώνε τη φωνή μας. Αλήθεια, πιάνουμε στην Καβάλα, έχουμε ένα μεταδότη. Το γνώριζα αυτό. Στη Δράμα, συγγνώμη. Εντάξει. Στις αίρες πιάνουμε σε 107 και 4 άμα πάτε πάνω στα βουνά. Και δεν υπάρχει κάποια μεσολάβηση κανένας βουνού. Μπορείτε να μας ακούσετε μέσα στην πόλη, δεν πιάνουμε και εκεί. Μέχρι τα όρια του νομού. Στην Κατερίνη κάπου μέχρι τα τούνελ. Στη Χαλκιδική μέχρι τα Μουδανιά. Όσο μπορούμε, όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω ούτως ή άλλως. Θα παλεύουμε και εμείς. Λίγα πράγματα έχουν απομείνει στην αθλητική μας επικαιρότητα. Διαβάζουμε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Στην. Και τι δίλημα είναι αυτό τώρα, τι κάνεις? Κανένας προπονητής δεν θα ήθελε να βρεθεί σε αυτή την θέση. Στην θέση του Χενκ Ντενγιόνγκ. Ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο αυτή τη στιγμή της. The Graafschap. Τι ωραία αυτά τα Ολλανδικά. Η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία. Τερμάτισε στην πρώτη τελευταία θέση του πρωταθλήματος και αναμένεται να δώσει αγώνες μπαράς για την παραμονή της. Μέχρι εδώ είναι όλα ok. Στο δρόμο της θα βρει μια ομάδα, είναι σαν το δικό μας εδώ πέρα, το Όφι Πλατανιάς που διεξάγεται σήμερα σε 7 η ώρα. Το δεύτερο παιχνίδι του αγώνα μπαράζ, αγώνας διαβάθμισης για το ποια ομάδα τελικά θα κερδίσει την
στην θέση στη Super League. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Σαν κύπελο δηλαδή ένα πράγμα, δύο παιχνίδια. Αυτό. Σήμερα θα αρρωστικοποιηθεί η εικόνα και της Super League αλλά και της Football League. Football League δεν παίρνουμε και όρο. Τι γίνεται λοιπόν με τον De Jong? Φεύγει από την Γκράφσα στο τέλος της σεζόν και πηγαίνει στην Καμπούρ. Η οποία Καμπούρ είναι η ομάδα που προέρχεται από τη δεύτερη κατηγορία και θα αντιμετωπίσει στον αγώνα μπαράζ την Γκράσφσαπ, την ομάδα που προπονεί τώρα. Οπότε τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Σώζεις ως οφείλεις, ως επαγγελματίας σώζεις. Εντάξει, δεν είναι απόλυτο στο χέρι σου. Ή με τι χαίρεσαι, με τίποτα? Είσαι χαμένος από χέρι κανονικότατα. Παίρνεις το μάτς. Διατηρείς την ομάδα η οποία μέχρι τώρα σε πλήρωνε ως σωστός επαγγελματίας και καταδικάζεις τον εαυτό σου και τον επόμενο σύλλογο που θα αναλάβεις πάλι στη Β' Εθνική, πάλι στην κατώτερη κατηγορία. Ή ξέρω εγώ λίγο, ας πούμε, να κάνεις μαντάρα, κάνεις το παιχνιδάκι και πηγαίνεις στον επόμενο προορισμό σου όντας μια ανώτερη κατηγορία και κερδίζοντας, κερδίζοντας έδαφος όσον αφορά το θέμα της καριέρας σου. Ό,τι και να έχει. Δηλαδή, να είχαμε τώρα μια τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα, εννοείται χαμένος από χέρι. Ό,τι αποτέλεσμα και να έφερνες, θα άκουγες τα σχολιανά σου. Δηλαδή, τώρα ας πούμε να είναι ο προπονητής του Όφη, ο Ίσης, δεν είναι? Να πήγαινε του χρόνου στον Πλατανιά, να είχε κλείσει, να είχε συμφωνήσει και να έφερνε στο δρόμο του, όπως όπερ και γένετο, η μοίρα να το αντιμετωπίσεις. Τι πίεση, ε! Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Στην Καμπούρ του Αλουνού θα κάνεις πειράματα, Μπάμπη. Το λοιπόν σκέφτηκα και εγώ, δεν το είπα, φαντάσου, για να μην το πω πόσο... πόσο χάλια είναι. Αυτό λογοκρίθηκα. Πιστεύω ότι επειδή υπάρχει ένα παρελθόν, ότι και να μην κερδίζει Όφη στο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο θα τους κάνει να αλλάξουν γνώμη. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ο Πλατανιάς θα αλλάζει ραγδαία μπορεί να αλλάξει, την απόδοσή του. Ναι, ναι. Ναι. Και επειδή το έχει Όφη. Να φανώ κι εγώ χρήσιμος, να δώσω προγνωστικά για τον κόσμο μια φορά. Για δώσε. Νίκη του Όφη, είναι, πληρώνει λίγο. Ναι, προφανώς. Over ΠΑΟΚ Προμηθέας. Over πού, over πόσο, πού, over γενικά. Γύρω στις 150 πόντους παίζεται, 149. Ναι. Λοιπόν, over, περίπου ίδιοι πόντοι παίζεται και το χολαργό ΣΑΕΚ, over και αυτό. Φαντάζομαι τη νίκη του Προμηθέα θα τη δίνει πάρα πολύ λίγο. Το handicap δεν είναι τόσο μεγάλο. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα παίξει σήμερα ο Κόνιαρης και ο Ζάρας. Δεν ξέρω, αλλά τσόχλα θα έχει. Δεν θα έχει. Εντάξει, αυτό είναι ντεσαβαντά, τέλος πάντων. Μάλιστα, την νίκη. Είμαι βάζει, τα λέω πράγματα που δεν θέλω. Την νίκη και του Προμηθέα χωρίς handicap τη δίνει 1-0-8. Και το handicap είναι στο... ότι είναι καλή επιλογή. Ναι, στο 13,5 είναι. Δεν είναι σίγουρο, μην νομίζεις. Ναι. Είναι διαφορετικά. Και διαφορετικά θα σφυρίξουν και οι διαιτητές. Μάλιστα. Και το τελευταίο μάτς είναι ο Άσος του Ήφαιστου. Με το Περιστέρι όλα αυτά δίνουν απόδοση γύρω στο 8,5. Α, ωραία. Να το βάλουμε και για να το δοκιμάσουμε. Εννοείται όχι παραπάνω από 3 ευρώ. Τόσο πολλά. Άμα είναι για τόσο πολλά στο... 3 ευρώ λάκερα, 3, 8, 24. Μια χαρά. Ναι, ρε φίλε, 3 ευρώ. Ένα μεροκάματο σερβιτόρου χωρίς τα μπουρμπουάρ. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Έγινε φιλιά. Γιατί έχουμε και το μπασκετάκι μας έχουμε σήμερα. Μας έχουν τελειώσει τα πάντα και ψάχνουμε να βρούμε τι και πώς. Τι να δούμε και με τι να ασχοληθούμε. Να, ήπειρανε και. Θα είχαμε να δούμε κάτι τα ξημερώματα. Αλλά το πήρανε, την καθάρισαν τη σειρά οι Warriors. Οπότε μείναμε έτσι. Τελειώνουμε και μένουμε μονάχοι. Σαββατοκύριακο εκλογές. Την άλλη εβδομάδα τουλάχιστον θα έχει τους τελικούς. Τετάρτη Europa League. Και το Σάββατο το Champions League, στο Europa League, εκεί όπου η Arsenal θα πάει στο
στον Μπακού, θα ταξιδέψει στον Μπακού χωρίς τον Αρμένιο μέσο επιθετικό της, τον Μιχταριάν, ο οποίος θα είναι απόντας από το τελικό του Europa League λόγω επειδή πολιτικών καταστάσεων. Ο μεσοπιθετικός των Κανονιέριθων είναι Αρμένιος και λόγω επειδή των πολύ κακών σχέσεων της πατρίδας του με το Αζερμπαϊτζάν θεωρείται ότι δεν είναι ασφαλές να ταξιδέψει στον Μπακού. Εξετάσαμε όλες τις επιλογές μας για να είναι ο Μίκη στην αποστολή, αλλά αφού το συζητήσαμε με εκείνο και την οικογένειά του, αποφασίσαμε από κοινού να μην ακολουθήσουν την ομάδα. Εκφράσαμε στην UEFA την ανησυχία μας για την κατάστασή του. Ο Μίκη ήταν κλειδί. Διαβάζω όλη αυτή τη δήλωση για να πω μόνο να τονίσω τη λέξη Μίκη. Αυτό καταλαβαίνω. Ο Μίκη ήταν κλειδί της πορείας μας στο τελικό και η απουσία του είναι μεγάλη απώλεια. Λυπόμαστε που θα χάσει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό για αυτούς τους λόγους. Καθώς κάτι τέτοιο συμβαίνει σπάνια στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή, αναφέρει η ανακοίνωση σε Arsenal. Ο 30χρονος Άσος δεν έχει ταξιδέψει στο Αζερμπαϊτζάν και στον αγώνα με την Καραμπάχ στη φάση των ομίλων τον Οκτώβριο. Ενώ είχε λείψει από μάτς πάλι στο Αζερμπαϊτζάν στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Καμπάλα το 2015. Είδατε πώς μαθαίνουμε γεωπολιτικές εξελίξεις μέσα από το αθλητικό ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ γνώριζα τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Αλλά έρχεται εδώ το πολιτικό ρεπορτάζ για να μας δώσει τη γνώση και να κοιτάξουμε το τι συμβαίνει εκεί. Στην περιοχή τι είναι τώρα, Κάφκασος είναι αυτό. Λέμε ένα γενικό έτσι, για χανείς οι εκτάσεις. Ενδεχομένως δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, φαντάζομαι. Ούτως ή άλλως εκπομπή μας είναι και γεωπολιτικής προσεγγίσεως. Απόρρια βέβαια του κλίματος, όχι του αθλητικού αλλά του εκλογικού, είναι να κοπεί και το... Οι αλήτες όλα τα έχουν καταστρέψει, να κοπεί και το Power of Love. Δεν μεταδίδεται αυτή την εβδομάδα καθόλου στον Sky. Για όσους ανησυχούν και τρέμουν και τι, πώς, αλήθεια το βλέπει κανένας βέβαια. Το πρόγραμμα του σταθμού διαμορφώνεται με βάση την εκλογική επικαιρότητα και έτσι το reality δεν μεταδίδεται όλη την εβδομάδα και ενδεχομένως και την επόμενη, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αν υπάρχει δεύτερος γύρος γενικότερα, δεν νομίζω θα είναι δεύτερος γύρος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ανάλογα με την διαφορά ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, τη διαφορά του σκορ που μπορεί να φέρει ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, να φέρει ίσως μέχρι και τάκι λεμονή, που θα δούμε κανένα τέτοιο welcome στον προεδρικό θέμα, θόκο, στο προεδρικό θέμα, εντάξει, το θέμα μάλλον σωστά το είπα, στον προεδρικό θόκο του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης. Αν είναι η διαφορά έτσι στο 1-2%, 2-3 έστω μέχρι εκεί. Προς το παρόν το handicap είναι στο 5,5. Με εκεί να παλατζάρει, να έχει πέσει από το 6, νομίζω είναι το χαμηλότερο. Ίσως να ξαναφτάσει στο 6 μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Κάπου εκεί το εκτιμούν όλες οι στοιχηματικές, αλλά και οι δημοσκοπικές εταιρείες που πάψανε πλέον να βγάζουν εκείνα τα τεράστια ποσοστά του 12-13% που υπήρχαν μέχρι πριν από ένα μήνα. Όσοι προλάβαν και το παίξανε τότε, γιατί ακολουθούσαν αυτή την τάση οι στοιχηματικές εταιρείες, όσοι προλάβαν να παίξουν τη διαφορά μπορεί να κάνουν και μέχρι και cash out αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω να δίνει τέτοια δυνατότητα. Αν είχε τη διαφορά στο 12-13% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, λογικό. Δεν έχει πέσει το 6. Είναι μια διαφορά αδύνατο να συμβεί. Καλημέρα στην γραμμούλα. Οπα. Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς το να. Ως ανταποκριτής της εκπομπής. Βεβαίως. Πρόφορο τα χέρια. Να σου πω ότι το σημείο το οποίο αποτελεί θέατρο συγκρούσεων πολεμικών χρόνια πολλά μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας. Τον Αρκόνο Καραμπάχ, αυτό είναι. Τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Χάνονται ζωές, ναι. Και όχι μόνο εκεί, αλλά και στο εσωτερικό των δύο χωρών, από αυτή την έρηδα που υπάρχει δεκαετίες τώρα. Από το 80 το θυμάμαι. Κοίταξε, έρχεται από πολύ παλαιότερα. Έτσι, έρχεται από το 40 ίσως και πιο παλιά, αλλά κορυφώθηκε την εποχή που το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα ήθελε να σπάσει την πρώην Σοβιετική Ένωση. Τότε, ναι, πριν 30 ετία όντως. Ναι, έτσι. Βέβαια, επίσης το όνομα Μίκη στην Αρμενία, στους Αρμενίους, είναι ένα πολύ συνηθισμένο υποκοριστικό. Ναι, δεν το γνώριζα και αυτό. Μάλιστα.
αφορμή αυτό τα σέβη μας και τους χαιρετισμούς μας στον μεγάλο Μίκη Μπασματζιάν, τον μεγαλύτερο παίχτη που ανέδειξε, μπασκετμπολίστα που ανέδειξε η Αρμενική Θεσσαλονίκη, πέρασε τον Άρη. Ναι, ποια δεκαετία. Κοίταξε, ο άνθρωπος τώρα θα είναι σύμπλην 70. Ήταν πρώτης εποχής Αλεξανδρία Νανιάδη, παίχτη ναι. τον Αλεξανδρή, δηλαδή στις αρχές του 70 κάπου εκεί. Κατάλαβα. Ο Μίκης Μπασματζιάν, αργότερα και προπονητής της Αρμενικής και καλύτερα να μας ακούει, την καλημέρα μου. Καλημέρα, μακάρα μας ακούτε. Προπονητής. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας και τα χρόνια μας πολλά, Μπάμπη, ετεροχρονισμένα στους Κωνσταντίνους, στις Ελενίτσες, τον κύριο Κώστα του τα είπα διαζώσεις, για τηλεφωνή μάλλον. Για τους Εμίλιους δεν λέτε όμως, μόνο για τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Χρόνια πολλά και στους Εμίλιους, τους Εμιλιανούς δεν ξέρω και στις Εμιλίες βάζομαι όλοι μαζί. Έτσι. Και πάντα στον Άγιο Παντελήμωνα. Εννοείται. Καλά εσένα και την παρέα σου για τις ωραίες εκπομπές, παιδιά. Έγινε, φιλιά, καλό δρόμο. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε. Έτσι, μάθαμε και τα γεωπολιτικά μας. Το είχα λίγο στο μυαλό μου, είναι αλήθεια. Το Καραμπάχ έπρεπε να το ξέρουμε. Ας πω, πόσες φορές έπαιξε ο Πάκο εκεί πέρα με την Καραμπάχ. Έπρεπε να πάει, εννοείται ότι ήταν τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Το είχα τόσο σωσάκι, τόσο εύκολο. Δηλαδή, αν ήταν τώρα η ερώτηση για τον εκατομμυριούχο, θα ήταν ψηλό τέταρτη-πέμπτη. Το πρώτο μαξιλαράκι. Δεν θα ήταν καμιά έτσι τελευταία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Sorry που δεν θέλω λόγο. Βεβαίως. Λοιπόν, η δημοσκόπηση μία, το 1,2% διέρευσε τον Αντώναρο. Εντάξει, δεν το πολύ πιστεύω τώρα αυτά, να σου πω την αλήθεια. Ναι, γιατί είναι και μια. Ναι, το είδα. Είπε, ο Αντώναρος είπε και πολύ. Είπε στο 4,9. Εγώ διάβασα μια άλλη. Ναι. Στο Twitter. Ναι. Από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι για να διαμορφώσουν τώρα το κλίμα. Υπάρχει μια, έτσι, ένα λέει, κλίμα. Οι πέντε ναι. πρεσβείες δίνουν δύο μονάδες πάνω το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει. Δύσκολο. Να γίνει τέτοια ανατροπή. Τι είναι, με τέτοια ανατροπή. Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης. Όχι, έχει τελειώσει. Εννοείται. Αφού. Σου λέω, Τάκη Λεμονή με τέτοια ανατροπή. Τάκη Λεμονή θα βγάλει. Θα είναι μεγαλύτερη και από την ανατροπή, τι να σου πω, τη Λάρισα επί του ΠΑΟΚ τότε με 0-3, 3 γκολ του Κλάους κτλ. Ή ποια ανατροπή, τι άλλη ανατροπή. Να σου πω το 4-0 τη Λίβερπουλ επί τη Μπαρτσελόνα. Την ανατροπή φέτος τη Τότεναμ επί του Άγιαξ θα είναι μεγαλύτερη. Δεν το βλέπω, αλλά αυτό το under 5,5 που δίνουν οι στοιχηματικές. Ίσως. Δεν το βλέπω τόσο μεγάλο. Το 5-6 διαφορά. Αυτό λέει η λογική. Τώρα το εισπράττω. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχει μια αντιστροφή του κλίματος. Η προσπάθεια για αντιστροφή του κλίματος, το ψυχολογικό. Είναι λίγο έτσι, αν το δούμε για να το καταλάβουμε. Κλείδωσες από την άλλη πλευρά υπάρχει. Ναι. Είναι, ρε παιδί μου, πώς να το δούμε σε ένα μπασκετικό υποβάθρο. Σαν να προηγήσει, ας πούμε, με 20 πόντους. Και σου βάζει ο αντίπαλος κανένα δυο τρίποντα και αρχίζεις λίγο σαν τον Μπάουκ, είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι, και λέει, αμάν το τελείωσε, το χάνεις. Έτσι, το μπασκετικό πάγκο, γιατί το ένα μετά το άλλο βάζει τα αυτοκαλάθια με αποτέλεσμα, ας πούμε, να συρρυκνώνεται αυτή η διαφορά. Η διαφορά σαν τάση περισσότερο, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για να μιλήσουμε με όρους πολιτικούς. Έχει να κάνει η αντιστροφή του αποτελέσματος, έχει να κάνει με τη συσπήρωση. Τόσο καιρό οι δημοσκοπήσεις ουσιαστικά δεν μπορούσαν να εστιάσουν στον βαθμό συσπήρωσης των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Που τι σημαίνει συσπήρωση, σημαίνει αυτοί. Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Ναι, ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν όπου είχαν ψηφίσει. Ποιοι δηλώνουν, ας πούμε, υποστηρικτές ή ψηφοφόροι του ενός ή του άλλου κόμματος. Αυτό δεν μπορούσε να εντοπίσουν οι δημοσκοπικές τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολύ καιρό σημείωνε τα. Έχει πιάσει κορυφή. Ναι, ναι, στο 80%. Θεωρείται, ρε παιδί μου, το υψηλό ποσοστό συσπήρωση που μπορεί να έχει. Δηλαδή, 8 στου 10 που σε ψηφίσανε στι προηγούμενε εκλογέ να σε ξαναψηφίσουν και στι. Επόμενες. Θα δούμε. Έχει ένα ενδιαφέρον, αυτή τη στιγμή παίζεται, έχει περισσότερο ενδιαφέρον για να αντιληφθούμε την θέση των δημοσκοπικών εταιριών, οι οποίες έχουν αλλεπάλληλες αποτυχίες. Οπότε είναι ένα στοίχημα. Θα μου πεις ποιο ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει εμάς που είμαστε οι λάτρεις. Αλλά ορισμένες είναι και στημένες. Στημένες δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Όχι στημένες, κατευθυνόμενες. Κατευθυνόμενες. Ο καθένας μπορεί να κάνει η στατιστική, είναι η επιστήμη της απάτης. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τους αριθμούς και αναγνώσεις τα αποτελέσματα. Αυτό λέω το κατευθυνόμενο. Ναι, μπορείς να βγάλεις ό,τι αποτέλεσμα θέλεις. Ναι, αυτό σου λέω. Η στατιστική μπορεί να σου βγάλει, το άσπρο μαύρο μπορεί να σου κάνει. Αυτή είναι η προσέγγιση. Έχω κάνει στατιστική και ξέρω. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και στις δημοσκοπήσεις.
με τις ακροαματικότητες, λέω εγώ τώρα. Έχει 0% αποκλείται. Μπορούν να συμβούν και εκεί. Ναι, έχει σημασία το πώς και το πόσο ερωτάς, αλλά και όταν το πώς. Όταν σε παίρνουν τηλέφωνο και σε ρωτάνε 8 με 10 τι ακούτε, δηλαδή κατευθείαν. 6 ώρα δεν έχει, άρα 6-8 δεν ακούς. Ή άμα σε παίρνουν και σου λένε, ας πούμε, ακούς Μπατμανίδη. Ναι, σιγά μην ακούς, αφού δεν ακούγεται. Τελείωσε. Έγινε, σε φιλούμπε. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Τζα. Καλημέρα. Τζα. Έτσι, λοιπόν. Σήμερα που είμαστε βαθιά μπασκετική εκπομπή. Τι βαριά μπασκετική, βασικά δεν ακούω τώρα γιατί είμαι τέρμα πρώτο πόδι Χαλκιδική οδηγώντας. Πολιτική ανάλυση λοιπόν, με όρους, καλαφές φοράς. Α, μπράβο. Και θες, τώρα τα άκουσα όσο μιλούσες με τον φίλο πριν και να ρωτήσω, το πρωί έβαλε θερμόμετρο. Σίγουρα δεν είσαι καλά. Γιατί... Είναι δυνατόν. Δηλαδή σ' ακούνε πέντε άτομα και μιλάς και για πολιτική. Σίγουρα δεν είσαι καλά σήμερα. Δεν μιλάω για πολιτική, και... μιλάω για ποσοστά. Έχει διαφορά. Πήγες... Στήχημα. Όχι, τελικά εντάξει. Πήγες που το πήγες. Τώρα πας να αποδομήσεις τελείως τη στατιστική για να δικαιολογήσεις το 0%. Θα δικαιολογήσω το εξής και θα υπενθυμίσω εδώ στον κόσμο, έστω σε αυτούς τους πέντε που μας ακούνε, ότι το 2015... Πάλι πέντε. Το 2015 ήμασταν οι μοναδικοί που είχαμε βγάλει αποτέλεσμα. Δεν το είχαμε βγάλει εμείς, το είχαν βγάλει τα παιδιά του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη φίλη μας τη Λαμπρίνα που ερχόταν και κάναμε εκπομπούλες. Που ήταν στο κομμάτι. Ήταν οι μοναδικοί που είχαν προβλέψει το ποσοστό του δημοψηφίσματος. Και το λόγο επειδή είχε πάρει μέρος σε αυτό. Τη στιγμή που όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες βγάζανε πύριος νίκη του ναι. Και σε εκείνη τη φάση. Άρα μόνο το θυμάμαι, το άκουγα τότε, ναι, με τη Λαμπρίνα. Ναι, αλλά ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο πριν το τελικό. Θυμάσαι, στην εκπομπή της Πέμπτης, πριν ξεκινήσει η Ευρωλίγα την Παρασκευή, με ρωτάς, τι γίνεται. Ναι, το είπες, ότι ΕΦΕΣ πάει τελικό. Ανατολού, σου δίνω κατάκτηση Ανατολού με έξι. Στον αέρα της πόλης, της χώρας και του πλανήτη, έδωσα ένα ξεσκίστηκο ντεκολό. Τι να το, ξεσκίστηκε. Ναι ρε παιδί μου, θέλω να σου πω τώρα, εντάξει. Αλλά δηλαδή ήμασταν κοντά, σαν λόγο επειδή. Σε μνημόνευσα, Δεν άκουσα. Ναι, όχι, σε μνημόνευσα μέσα μου. Δεν το είπα στον αέρα. Ναι, αλλά τον Μελιτζανή τον διέλυσε. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είχες πει και λέω. Βρήκα θες να πούμε εδώ τώρα να πω τι. Για θες ρε, δεν κατάλαβα δηλαδή τι για δεσκουτουρού, ήταν πυροτέχνημα. Έχεις δει περισσότερο, Euroleague φέτος δεν παρακολούθησε η αλήθεια, πέρυσι είχα δει περισσότερη. Σαββατή εγώ παρακολούθησα, ο Τζούνιορ τα ξέρει αυτά και μη είπε. Φέτος βαριόμουν τα Euroleague. Κοίτα να δεις λέει που η Ανατολού φέτος είναι ενισχυμένη. Εγώ που να ασχοληθώ. Και τελειώνοντας θέλω να σου πω αυτό το πράγμα τώρα που κάνω τρεις εβδομάδες. Μη σε ξανακούσω να πεις ότι ξυπνάς το πρωί και τρέχεις και κάνεις. Είμαι λοιπόν στον Άγιο Πρόδρομο. Άκου τώρα, να σου πω τώρα το πρόγραμμά μου. Τρεις εβδομάδες και Σάββατα και Κυριακές. Όχι γατάκι που Σάββατα και Κυριακές έχεις τα ρεπό σου. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για κτηματολόγιο. Αλλά επειδή στριμώχτηκα οικονομικά, έπιασα στο φούρνο. Έχει εδώ ένα φούρνο. Πολύ καλό. Άκου τώρα. Πάω 9 η ώρα το βράδυ, ρε μάγκα. Ανοίγουν οι φούρνοι. Ξεκινάμε. Ζυμώματα. Στο μεταξύ δεν ξέρω ακόμα. Από τις 9. Θα πας, γιατί δεν παίρνεις. Στην Ακαδημία Φούρναρη, να σε μάθει λίγο. Ναι, όχι, στέλνω συναγωνιστικούς χαιρετισμούς και όλα αυτά. Στο μεταξύ, εγώ επειδή δεν ξέρω, είμαι στο Χαμαλίκι, στις Αγκαρίες και αυτά, στη διάρκεια της παραγωγής ψωμιού. Λοιπόν, και επειδή ήμουν χρόνια κάτω Κασάντρα, με στείλανε κανένα δύο Σαββατοκύριακα με γραμμάτα και έτσι, ξέρεις τώρα ανταποκριτικό. Πώς το λένε, αντιπρόσωπος, πολιτής και αυτά. Πήγα σε μεγάλα ξενοδοχεία, έδωσα καταλόγους με τιμές και τέτοια, ήδη πέσανε τα πρώτα τηλεφωνήματα. Τώρα το δρομολόγιο, άκου τώρα. Λοιπόν, 5 ώρα ρε μάγκα φορτώνω ψωμιά και φεύγω καμτσίκι, να επαναλάβω, 9 η ώρα μπαίνω στο φούρνο. Γίνεται το βράδυ, γίνεται ιστορία, 5 ώρα φορτώνω και φεύγω καμτσίκι να είμαι 6,5 ώρα τέρμα πρώτο πόδι, παλιούρι. Να ξεφορτώσω, να προλάβουν τα πρωινά. Λες και δεν μπορούν να φάνε λίγο αργότερα να μην πω τίποτα. Πρέπει να είναι 6,5 ώρα, 7 παρά ετοιμάζουν το μπουφέ και δεν ανοίξαν ακόμα τα άλλα. Δηλαδή αν ανοίξουν και τα άλλα χάνει ό,τι κάψω χώρα πιο πάνω. Δουλίτσα να υπάρχει. Να ξεκινάω, ναι, 3 ώρα. Και τώρα είμαι στον δρόμο για πίσω, θα πάω σπίτι, τίποτα. Δηλαδή κατευθείαν μπάνιο ύπνο,
για να είμαι, ας πούμε, να σκοθώ 9 η ώρα και να ξαναπάω στο νυχτοκάματο. Και δεν πιάνει. Εντάξει, και λόγω επειδή στη Χαλκιδική, να πούμε. Να χάνουμε έτσι χάνουμε τις ακροματικότητες. Δεν έργαμε, δεν και έχουμε καρό ράδιο, δεν πιάνω, να πούμε. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Αλλά τι να πιάσω, να ακούω αναλύσεις πολιτικής. Ντροπή. Τι να φτάρε. Ντροπή, έτσι έγινε. Φιλιά, καλό δρόμο, καλά μεροκάματα. Ακαδημία εργαζομένων είναι το λόγο επειδή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει μείνει χωρίς δουλειά, που έχει παραστεί, που έχει καθίσει στην καρέκλα του στουντίου. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν άνεργο. Εμείς φέρουμε την ανάπτυξη. Λοιπόν, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα. Ξεπεράσαμε ο λιγοντή της 7.30. Γρήγορα για να έχουμε και ο λιγοντή ένα τεταρτάκι να συνομιλήσουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες. Όχι μόνο τις πόλεις Θεσσαλονίκης, αλλά πάκρι σ' άκρι στον πλανήτη εκεί που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου ή και όπου φτάνει το σήμα μας, στις όμορες πόλεις και νομούς. Αλλά παραμένουμε εδώ κεντρική περιφέρεια. Περιφέρεια μάλλον κεντρικής Μακεδονίας. Είμαστε ενοποιημένοι πλέον. 2-31-0-287-3-8. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στη σελίδουλα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με αυτήν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν μας περίμενε. Κράτς κρούτς. 20 δευτερόλεπτα, μια χρήσιμη πληροφορία για το καλοκαίρι. Αντιλιακό, γυαλιά ηλίου. Όχι. Πολλά όχι, νερά. Όχι. Περίμενε. Θολά νερά. Περίμενε, 20 δευτερόλεπτα θέλω. Λοιπόν, ναι. Όπως φεύγεις από την Καβάλα, από τον παλιό το δρόμο για να πας Θεσσαλονίκη, όχι στην Εγνατία, για να μην πληρώσεις και διόδια. Έτσι. Παλιά Εθνική Οδός, Καβάλα Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ναι. Περνάς ένα πύργο πετρινό βυζαντινό και μόλις περάσεις τη γέφυρα, Ελευθερέ λέγεται η περιοχή. Σε μένα τα λες αυτά, ρε. Σε κάνεις μένα δεξιά, κάνεις δεξιά στα λουκά. Γατάκι, μόνο σου κόπηκες. Μόνο σου κόπηκες. Σε μένα τα πεις τώρα για τις ελευθερές, είναι δυνατόν. Τα πάλε ποτέ η αματικά λουτρά εκεί της περιοχής των Ελευθερών. Ένας πανέμορφος χώρος, ένα πανέμορφο τοπίο, μέσα στο δάσος με δέντρα, πλατάνια, ιστορίες, ποτάμια και οι αματικές πηγές φυσικές να ρέουνε. Είναι σε μη λειτουργία εδώ και καμιά 20ετία, ένα εγκαταλειμμένο μέρος και δυστυχώς, επειδή για τίποτα δεν είμαστε ως ανθρώποι, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό το φυσικό κάλος από μόνοι μας. Έχει άπειρο σκουπίδι. Υπάρχουν φυσικές και καταρακτάκια και τέτοια. Μπορείς να κάνεις κανονικά το ιαματικό σου λουτρό χωρίς να πληρώσεις, χωρίς τίποτα. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να διατηρήσουμε ένα τέτοιο χώρο. Είναι άπειρο το σκουπίδι που υπάρχει. Υπάρχουν πολίτες εκεί της περιοχής και από Καβάλα πηγαίνουν συχνά πυκνά και κάνουν δράσεις για να συμμαζέψουν λίγο τα σημάζευτα, αλλά δεν. Δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, καταλήγουμε στη λύση μετά του ιδιώτη, ο οποίος θα βάλει και εισιτήριο, προφανώς θα το κάνει κλειστό. Λέγεται ότι τώρα θα έρθει μια επένδυση με πεντάστερα ξενοδοχεία που θα διαμορφώσει διαφορετικά εκεί το τοπίο. Και φυσικά δεν θα έχουμε τώρα την ελεύθερη πρόσβαση όπως την είχαμε μέχρι τώρα. Αλλά όταν δεν μπορούμε εμείς ήδη να διαχειριστούμε τα πιο απλά, ένα μέρος με φυσικό κάλος, εκεί φαίνεται η πραγματική αγάπη για την πατρίδα. Στο πώς μπορούμε να σεβαστούμε όσο μπορούμε το τοπίο. Ιδίως τώρα το καλοκαίρι, με τα σκουπιδαριά, όπου και να πας. Όπου δεν υπάρχει δηλαδή ιδιωτική παρέμβαση, που θα έχει εντάξει υπαλλήλους απλά για να καθαρίζουν το μέρος. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, σας συνιστούμε να το επισκεφτείτε και γενικότερα και εκεί η θάλασσα κάτω από τον πύργο είναι μια χαρά. Είπαμε, είμαστε φύλλα προσκύμενοι προς την Καβάλα, αντιχαλκιδικιώτες. Αν δεν θες την Καβάλα για να πας πλέον θα πληρώνεις και 3 διόδια. Αλλά από τον παλιό με τη θάλασσα δεξιά και ετσέτερα, ετσέτερα, ετσέτερα. Το ίδιο συμβαίνει σχεδόν και στη Βόλβη, που είναι επίσης ένα καταπληκτικό μέρος, ένα πανέμορφο τοπίο που υπάρχουν τα ιαματικά λουτρά σχεδόν σε μισμένη κατάσταση, με την έννοια ότι μέχρι πρώτη νοσο, ας πούμε, σε ένα διάστημα δεν είχαν ρεύμα. Αντιμετωπίζουν πάρα πολύ
μεγάλο πρόβλημα. Είναι δημοτικό, αν δεν κάνω λάθος. Και φτηνά. Πολύ φτηνά. Αν μου πει τώρα αιματικά λουτρά το καλοκαίρι, και θερμά δεν. Μα τον καιρό που έχουμε, βέβαια, μια χαρά μπορεί να πάει να κάνει και το θερμό σου. Μέχρι να δούμε καλοκαίρι, ακόμα φοράμε φουτεράκια και φόρμες και πανταλόνια. Εν έχουμε βάλει βερμούδα, αυτό είναι το πρόβλημα. Σήμερα όμως για κάνα βάλμα κυκλοφόρουμε στο σπίτι μέσα. 2-31-0-2-8-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας για λιγουλάκι ακόμη. Εδώ στους εθέρες της πόλεως. Για όσους έχει έρθει χαρτί για εφορευτική, μιας και πιάσαμε τα ψιλοεκλογικά. Ο Φωτιάδης είναι εκλογικός, είναι εφορευτική επιτροπή στη Θέρμη και λέει δεν θα πάει. Ή εξαιρούνται, γιατί πολλοί ψάχνουν τώρα τον τρόπο με τον οποίο να τη γλιτώσουν. Η συμμετοχή όσων έχουν κληθεί στην εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές του 2019 είναι υποχρεωτική. Παρ' όλα αυτά, όσοι δεν καταφέρουν να εμφανιστούν σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά. Χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας. Βεβαίωση από τον εργοδότη, τους ότι τους απασχολούσε κατά την ημέρα εκείνη. Αν δηλαδή μου ερχόταν εμένα χαρτί για εφορευτική, εννοείται την Κυριακή 12 ώρη εκπομπή θα έκανα. Για να πάρω τι δεν χρειάζονταν βεβαίωση, θα τους πήγαινα εδώ την κασέτα και θα ακούσετε. Μα ολόκληρο πατμανίδι το παίρνετε για εφορευτική. Ή λέει κάποιο άλλο έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο της απουσίας σας. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, τα καθήκοντα, τα καθήκοντα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής εμπεριλαμβάνουν την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και την τήρηση των παρακάτω βιβλίων, τα βιβλία πρακτικών. Συνήθως τη γλιτώνουν όσοι είναι κάτι έτσι στρατιωτική, αστυνομική, αυτά. Η αστυνομική εντάξει ούτως ή άλλως είναι αποφορτισμένη. Παλιά θυμάστε που πήγαινε ο στρατός κανονικά και φιλούσε τα εκλογικά κέντρα. Και κοιμότανε τα φαντάρια μέσα στα σχολεία. Θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρίκια που φτιάχναμε τα θρανία για να στρώσουν πάνω τα καψερά τα παιδιά. Φιλούσανε κανονικά τα σχολεία. Δεν θυμάμαι αν είχαν όπλα κιόλας μαζί. Λογικά ένας φαντάρος θα πήγαινε με το όπλο. Μετέπειτα κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 ανέλαβε η αστυνομία να τηρεί την τάξη όταν ηρέμησε λίγο η πολιτική κατάσταση. Γιατί πέφτανε πολλά τα ξύλα που πέφτανε παλαιότερα. Καλημέρα στην γραμμή. Όπα, έλα. Έλα, μακούς. Έλα, γρήγορα. Τα είπες όλα σήμερα, σ' άφησα, δεν έπαιρνε κανείς τηλεφωνό. Τα είπα εγώ, τα είπα εγώ πριν. Ξέρουμε τι είναι ελευθερία. Η γέφυρα δεξιά έχει λουτρά. Θέλει να τα πει, θέλει να τα πει, ναι. Τα λουτρά, φίλε. Ναι, το ξέρω, τα είπα. Εκεί είναι, στα λουτρά όμως, Μπάμπη, κάτι αυτό θέλω να πω. Εκεί είναι για ήπια. Για ήπια τουριστική ανάπτυξη, για μπαγκαλόους. Ναι. Δεν είναι για πεντάστερα Χίλτον και μαλακίες. Κάθε μέρα στο τέλος θα γίνει η δουλειά. Αχ, κάθε μέρα, πώς τα καταφέρουνε ρε παιδιά. Εγώ, βάλτε μου μια αναγνώριση επιτέλους εδώ. Έχω φτάσει σε σημείο να αρχίζω να αναγνωρίζω τα τηλέφωνα. Από τον τριν-τριν καταλαβαίνω πλέον ποιος και τι. Κάθε μέρα κάτι θα γίνει στο τέλος. Ζητάμε συγγνώμη από το φυλακό αμογκίνο και φυσικά από τους ηθήνοντες που ακούνε εδώ των ραδιοτηλεοπτικών. Δεν ευθυνόμεθα εμείς για πράγματα τα οποία μπορεί να ξεφύγουν της καταστάσεως. Παλεύουμε να διατηρούμε τα επίπεδα σε μια εκπομπή. Μπορεί και να μην έχει επίπεδο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ψάξτε να βρείτε χαρτιά δηλαδή νοσοκομείο. Κανά γιατρό εκεί δεν είμαι καλά. Γαστριντερίτιδα. Μια χαρά. Αλλιώς με πήγε όλο το βράδυ αυτό. Που να έρθω το πρωί. Και σαν το στρατό δηλαδή, συνήθεις δικαιολογίες και καμιά μεσούλα επίσης, η οποία δεν μπορεί και να διαγνωστεί. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για να αποφύγετε την εφορευτική τροπή. Βέβαια, αν όλοι πηγαίνανε δικαιολογίες, που θα καθόταν να κάνει. Να κάνει μάνα. Από την άλλη, βέβαια, αν δεν πας εσύ, χώνεις κάποιον άλλον. Διότι υπάρχουν και αναπληρωματικοί στην συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά πόσο που μας ενδιαφέρει αν να αποφύγεις αυτό είναι το δυσβάσταχτο βάρος στην καμπούρα σου. Τέλος πάντων, είπαμε μπορεί να έχετε τα τυχερά. Υπήρχε σε φίλος την Δευτέρα που πήρε και μας είπε ότι έχοντας κάνει
Εφορευτική επιτροπή είχε και τα τυχερά του. Τα τυχερά δεν ήταν να σου φέρουν καμιά πίτα, καμιά πιτσούλα, καμιά έτσι. Τα τυχερά άλλη φύσεω είχε ευχάριστες γνωριμίες. Οπότε, αν είσαι μπακούρι, μια πολύ καλή λύση που δεν χρειάζεται και να κάνεις και καμία κίνηση. Είσαι εκεί, έχεις και ένα κύρος, παιδί μου, εφορευτική αυτό, πιάνεις ανέτα την κουβέντα, δεν μπορείς να φανείς εσμούς λιγούρι, για χαρά. Μπορεί να γίνει το μελέ. Τι μελέ τώρα. Αυτά τα ολίγα ή και πολλά σήμερα. Για όσους δεν παρουσιαστούν, για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που αμελούν ή δείχνουν απίθεια στην έγκυρη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών μέχρι και 2 χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63 του ποινικού κώδικα από 6 μήνες μέχρι και 2 χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή κυρώσεις, οι οποίες νομίζω όμως ότι δεν εφαρμόζονται. Δεν έχει υποπέσει τουλάχιστον κάτι στην αντίληψή μου. Δεν προτρέπουμε τον κόσμο να αμελήσει τα καθήκοντά του, τα δημοκρατικά του αυτά καθήκοντα, ίσα. Το είπαμε ότι αν δεν πας εσύ, χώνεις κάποιον άλλον. Τρώει άλλος τον μπιφτέκι. Λέγαμε και στο στρατό. Αυτά τα ολίγα, κυρίες και κύριοι, από το σημερινό Λόγο Επειδή. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή, εκούσια και ακούσια, την παρουσία σας εδώ στα Ερτζιανά. Και αύριο, λογικά με παρεούλα, διαβάζω ένα τελευταίο μήνυμα για τους φάντων του Game of Thrones, ένα μήνυμα που κυκλοφόρησε στα δικαστήρια, θα λέγω ότι είναι, στα διαδίκτυα, σχολιάζοντας το φινάλε της περιβόητης αυτής της σειράς που σχολιάσαμε και λίγο τι χθες. Επιτέλους θα ησυχάσουμε όλοι πολύ που δεν το έχουμε δει. Ένας φίλος στο διαδίκτυο γράφει: πιο πασόκ φινάλε δεν γινόταν. Σχεδόν, λέει, όλα τα αγαπημένα μας παιδιά βολεύτηκαν. Η μία πήρε βασίλειο, βάλαμε δικό μας παιδί στον θρόνο. Η άλλη κάνει κρουαζιέρες με λεφτά του βασιλείου, βεβαίως. Ο άλλος έγραψε την απόφαση ποινή και πήγε στους φίλους του. Ο Τίριον Σαμ βολεύτηκαν, λέει, στο δημόσιο. Ο Μπρόν έγινε κάτι σαν τον Άκη, παιδί του λαού, που έγινε ευγενής και ούτω καθεξής. Κρεμιδοφάγος το τελευταίο, λέει, το κλασικό πασοκόσκυλο που πάντα κολλάει σε όποιον έχει την εξουσία. Ήταν στο Στάνις, πήγε στο Σνόου και τώρα στον Μπρόν. Ούτω καθεξής. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δηλαδή από αυτούς που παρακολουθούν τη σειρά, τώρα κάποιος το είχε δει, έμαθα και το τέλος. Spoiler alert. Αλλά σας προειδοποίησαμε, θα ησυχάσουμε και με αυτά. Να επιστρέψουμε δηλαδή στα καθημάς. Εμείς θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστή Τσατσαρό. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Με μια μεγάλη εκπληξή από ό,τι μου είπε εκτός. Θα σας το ανακοινώσω, δεν ξέρω και το έχει πει κιόλας. Μάλλον, να μην παίρνω και όρκο. Αλλά ούτως ή άλλως θα ακούω την Τσατσαρό, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ψύχρεμη πάνω απ' όλα. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 το πάρα πολύ πρωί και είπαμε, συζητάμε για μια ενδεχόμενη βραδινή εκπομπή έκπληξη την Πέμπτη, μετάδοση αθλητικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, το δικό μας δηλαδή, στο 5ο μάτς της σειράς Milwaukee Bucks Toronto Raptors.